Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις, φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω να μου λες, να μου λες σ' αγαπάω, να μου λες σ' αγαπώ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Life. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος θα τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στις 10 εδώ μαζί. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πολύ και είμαστε μία ομάδα με πολύ πολύ κέφι. Σας έχουμε ετοιμάσει από σήμερα πολλά πολλά θέματα και πιστεύω ότι θα περνάμε πολύ ωραία πρωινά μαζί με θέματα που ενδιαφέρουν, με θέματα που θα απασχολήσουν, κοινωνικά θέματα. Φέτος θα μαγειρέψουμε κιόλας και πάμε να αρχίσουμε και πάμε να βάλουμε το καφεδάκι μας να ξεκινήσουμε. Στέφανε! Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μας λείψανε πάρα πολύ οι τηλεθεατές μας και έχουμε έτσι μεγάλη χαρά που σήμερα ξεκινάμε. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Έλα να μας πεις ένα τραγουδάκι, έτσι να ξεκινήσουμε. Ωραία. Διότι ζεστά. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι με ταχύτητες μεγάλες. Μόναχα η γη αλλάζει, έτσι μόνο η γη αλλάζει. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Στέφανος! Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό εδώ το σημείο είναι ένα σημείο κομβικό. Πάρα πολύ ωραίο, κομβικό. Εκτός από μουσική και μουσικά quiz, έχουμε πολλά να κάνουμε φέτος, διότι έχουμε και έναν διαγωνισμό. Όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Να, αυτά είναι τα αγαπημένα παιδιά που είναι μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αυτή είναι η Τζέννη που είναι και μπρος και πίσω. Και όλα τα παιδιά εδώ που είναι οι τεχνικοί, που αυτοί είναι που κάνουν αυτή την εκπομπή πραγματικότητα. Και φέτος, να σε θα καλά. Ξεκινήσουμε ωραία. Να σε καλά. Λοιπόν, τέλεια. Έχει και καρτούλα. Λοιπόν, να την ανοίξω εγώ τώρα. Θα με συγκινήσετε τώρα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να το είπα. Θα με συγκινήσετε από τώρα, θα μπορώ να κάνω εκπομπή. Όχι. Λοιπόν, αχ. Λοιπόν, αυτό εδώ το σημείο είπαμε είναι κομβικό. Και να δώσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής τώρα, διότι, όχι, εκεί μείναμε, κάτω τώρα γιατί με αποσυντονίσατε, ότι φέτος θα έχουμε και έναν διαγωνισμό ιδιαίτερο. Να πούμε λίγο για αυτόν τον διαγωνισμό που έχει να κάνει με αυτό εδώ το συγκεκριμένο σημείο του στούντιο. Θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που τραγουδάνε. Τραγουδάνε όμως το οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Όλα τα είδη τραγουδιού μας ενδιαφέρουν. Και να έρθουν να μας τραγουδήσουν. Εδώ. Εδώ. Στο στούντιο, ζωντανά. Για πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνετε εσείς γι' αυτό. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο Μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, θα το υπενθυμίζουμε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα όμως για τα μουσικά μας quiz που εσείς θα μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, ξεκινάτε από τώρα όμως, έτσι, για να κερδίσετε ωραία δωράκια. Να, σήμερα έχουμε ένα σερβίτσιο 50 τεμαχίων. Να το δούμε κιόλας. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο 211-5550-550. Είναι το τηλέφωνο της εκπομπής, στο οποίο μπορείτε να καλείτε κιόλας για θέματα, για σχόλια, για οτιδήποτε σας απασχολεί. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο και παίζουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Λοιπόν, αφού ξεκίνησα με τα στοιχεία επικοινωνίας, να σας δώσουμε και το email της εκπομπής, που είναι magazinolife@gmail.com και να σας θυμίσουμε ότι θα μας βρείτε ασφαλώς και στο Facebook και στο Twitter Μαγκαζίνο Life, μία λέξη. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας γνωρίσω την ομάδα μου. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, να κάνω και μια βόλτα από εδώ γιατί μ' αρέσει πολύ. Αυτή είναι η κουζίνα μας. Θα μαγειρέψουμε στη συνέχεια.
Θα φτιάξουμε σήμερα διάφορα. Από πρωινά μέχρι φαγητά, μέχρι γλυκά. Αυτό είναι το ψυγείο μας, το αγαπημένο όλων. Δεν ξέρω γιατί οι γυναίκες έχουμε έτσι ένα κόλλημα με τα ψυγεία. Και αν μένει και κόκκινα. Λοιπόν, το θέμα είναι έτσι να ευχηθούμε με αυτό το ωραίο το κόκκινο ψυγείο να είναι πάντα γεμάτο για όλο τον κόσμο. Εμείς βέβαια εδώ μέσα από την εκπομπή θα μαγειρεύουμε έξυπνα και οικονομικά. Με οικονομικούς τρόπους θα μαγειρεύουμε για όλη την οικογένεια. Λοιπόν, θα επιστρέψω μετά. Τα ωραία τα τηλαπάκια. Λοιπόν, τώρα πάω στην ομάδα μου, η οποία έχει καθίσει εδώ στον καναπέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εδώ. Βασίλης Αριμπαλίδης. Καλησπέρα, καλημέρα, καλή αρχή. Να, θα είναι εδώ στην παρέα μας γενικά και για τα θέματα με τα οποία δεν τα πάμε καλά οι γυναίκες. Καθόλου καλά. Γύρω από το αυτοκίνητο, χρηστικά και τα λοιπά. Καθημερινότητα, στον δρόμο, γιατί αυτά που βλέπουμε είναι περίεργα κάθε μέρα. Όλα αυτά θα τα πούμε, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Να πούμε ότι είσαι και μπαμπάς. Ναι, και μπαμπάς. Και μπαμπάς, οπότε θα σε έχουμε εδώ, θα έχουμε και την ανδρική πλευρά και θα μας πεις και έτσι για την ασφάλεια των παιδιών στα αυτοκίνητα και όλα αυτά. Θα πολύ σημαντικό. Βίκη. Καλημέρα. Η Βίκη είναι όλων των θεμάτων, χρόνια δημοσιογράφος, τα κοινωνικά θέματα. Θέματα που αφορούν στον κόσμο, να τους δίνουμε ένα χαμόγελο, να μοιράζουμε που είναι απαραίτητο σήμερα. Και να ευχηθώ και πολύ καλή αρχή να έχουμε. Μια καλή σεζόν. Ένα χαμογελαστό παιδί, θα την καταλάβετε. Στάθη. Με θυμάστε, με ξέρετε από κάπου. Καλή αρχή να πω κι εγώ, καλή Στάθη. Σεζόν και καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Να είσαι καλά, Στάθη μου. Ήμασταν και από πέρυσι μαζί και φέτος μαζί. Πολύ ωραία. Δυνατά. Αλεξία. Η Αλεξία είναι έτσι από το χώρο των ειδήσεων. Σε αντικριστά γραφεία πέρυσι, σε διπλανά γραφεία, σε αντικριστά στούντιο, φέτος στον ίδιο καναπέ. Στον ίδιο καναπέ, ακριβώς. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις έτσι λίγο τα θέματα και του ελεύθερου ρεπορτάζ, έτσι τα θέματα που είναι μέσα στον παλμό των καθημερινό. Θα συζητάμε διάφορα κοινωνικά θέματα, θα ασχοληθούμε με έρευνες τα επόμενα Σαββατοκύριακα εδώ στις εκπομπές μας, θα κάνουμε ρεπορτάζ όπως πάντα, θα δούμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Ένα διαφορετικό κόνσεπτ από αυτών των ειδήσεων που είχα συνηθίσει εγώ μέχρι τώρα, όπου εκεί ξέχνε το είναι αυτό. Λίγο πιο. Ξέχνε το. Εδώ όμως χρειαζόμαστε μαζί την αισιοδοξία και αυτό θα κάνουμε. Μία ομάδα, έτσι θα, από τις ειδήσεις και από το πιο lifestyle θα βρεθούμε στη μέση γιατί θα ασχοληθούμε με όλα τα θέματα που μας αφορούν, που μας ενδιαφέρουν, γιατί είμαστε μαγκαζίνο live μέσα στη ζωή. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει έτσι ως πρώτα θέματα για σήμερα και ξεκινάω με σένα, Αλεξία. Μία είδηση που μας φάνηκε πάρα πολύ περίεργη γιατί δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε πώς αυτά τα δύο πράγματα μπορούσαν να συνδυαστούν και να συστεγαστούν στον ίδιο χώρο. Εγώ θα έλεγα, Κίμ, ότι στην εποχή της κρίσης φαίνεται πως όλα είναι πιθανά. Είναι κάτι πρωτότυπο το οποίο συνέβη σε κομμωτήριο στα Τρίκαλα όπου συστεγάζεται με τι. Με τι πιστεύετε ότι μπορεί να συστεγάζετε. Με μία ψυσταριά. Πολύ ωραία. Μυρίζει το μαλλί μια χαρά. Το φτιάχνεις λοιπόν, και είναι αυτό έτοιμο. Τώρα θέλω, αυτό θέλει λίγο συζήτηση. Καταρχάς, ποιος θα μπορούσε να έχει τέτοια ιδέα να βάλει στον ίδιο χώρο μία ψυσταριά που ψήνει σουβλάκι, ξέρω εγώ, κεμπάπ, αυτό, μαζί με ένα κομμωτήριο. Προφανώς και δεν συνάγουν τα δύο μεταξύ τους, όμως για κάποιο λόγο, ο εμπνευστής αυτής της ιδέας σκέφτηκε πως θα είναι επικερδής. Και πιστεύω ότι αν πάει καλά, σίγουρα θα βρει και μιμητές. Δηλαδή θα δούμε μία και άλλα. Κακό είναι να κουρεύεσαι και να τρως και το σουβλάκι σου. Όχι, οι άντρες το αλλά αυτό που λένε ότι το μαλλί θα μυρίζει σουβλάκι. Παιδιά, να σα πω κάτι. Μήπως ο άνθρωπος το έκανε λόγω των γυναικών που πάνε και κάθονται με τις ώρες στο κομμωτήριο και βουρτσίζουν και κάνουν μπούκλες. Και δεν μαγειρεύουν ποτέ. Και σου λέει, αφού άρχισε κυρία μου να φτιάξει το μαλλί, πάρε και ένα πακετάκι για το σπίτι, γιατί έχει και τα παιδιά. Η απόδειξη πώς βγαίνει, ας πούμε, ένα χτένισμα, ένα ίσιωμα και ένα κιλό το, ας πούμε. Εγώ αυτό που προσπάθησα να μάθω, αλλά τελικά δεν κατάφερα να το μάθω, είναι στις χρεώσεις. Η απόδειξη. Α, ναι, η απόδειξη που επιβεβαιώνει και την ύπαρξη του κομμωτηρίου ψυσταριάς. Το 3,90 τι είναι, αποκλείεται να είναι το χτένισμα. Προφανώς ήταν. Προφανώς ήταν το. Ήταν τα εδέσματα. Προφανώς μπορεί να ήταν και πίτα και μπόνους. Μάλλον κάτι σε χτένισμα θα είναι.
Ναι, 3,90. Τα και έχουν κοπεί. Ναι, 23% ΦΠΑ. Μήπως έκανε ένα φλασάκι στο μάλι μόνο. 3,90. Πάντως, παιδιά, όμως δεν υπάρχει. Α, και προσιτλές. Λοιπόν, μία πρωτότυπη ιδέα και γι' αυτό σκεφτήκαμε κι εμείς να την αναδείξουμε. Και επειδή είμαστε στα Τρίκαλα, Βίκη, πάμε σε κάτι άλλο που συνέβη στα Τρίκαλα, καμία σχέση με ψυσταριά και κομμωτήριο. Όχι πραγματικά, αλλά είναι ένα από τα πιο περίεργα που έχω ακούσει. Έχω ακούσει κόσμο να τσακώνεται για πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ κόσμο να τσακώνεται για μια κηδεία. Βασικά τσακώθηκαν δύο ιερείς. Δηλαδή, ήταν δύο ιερείς οι οποίοι μοιράζονται την ίδια ενορία, την ενορία του Αγίου Αθανασίου. Mm-hmm. Κάποιος πέθανε, πήγε να γίνει κηδεία, την ξεκίνησε μόνο ένας παπάς. Τι το πήγαιναν ντουετάκι στην κηδεία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Και ο άλλος ο παπάς. Είχανε χωρίς κηδείες. Για να καταλάβω. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, εσύ κηδείες, Τετάρτη, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, εγώ. Όχι. Σου λέει, έχουμε την ίδια ενορία, λειτουργούμε μαζί, άρα θα κάνουμε μαζί και την κηδεία. Προφανώς και όλα τα μυστήρια. Και τι έγινε, γιατί τώρα εντάξει, αυτό μπορεί να. Ο ένας παπάς λοιπόν άρχισε την κηδεία να κάνει την ακολουθία χωρίς να έχει έρθει ο άλλος. Οπότε τσακώθηκαν πάρα πολύ άσχημα. Δεν πρόλαβα να ηρεμήσουν οι άνθρωποι. Δύο μέρες αργότερα τσακώθηκε για ένα τρισάγιο. Ήταν η σειρά του ενός. Οι ίδιοι. Ώσπου εντάξει, προφανώς το θέμα πήρε πολύ μεγάλες προεκτάσεις, όπως διαβάσαμε στο Τρίκαλα Voice, και επενέβη ο δεσπότης. Φανταστείτε που έφτασε ο άνθρωπος, ο οποίος τους είπε ότι πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα και έθεσε τον ένα σε αργία. Για λίγο χρονικό διάστημα. Αυτή η λειτουργία μόνο δεν κάνανε. Τσακωνόντουσαν κατά τα άλλα. Πού να βρουν χρόνο να λειτουργήσουν. Να σου πω κάτι. Η κρίση τώρα έχουν κοπεί και τα τρισάγια και όλα. Οπότε σου λέει ό,τι βρούμε. Μην χάνουμε και τη σειρά μας. Να γεμίζει τσέπη. Και την πειρασιά έγινε, Βίκυ. Προφανώς. Προφανώς, παιδιά, ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ούτε θέματα. Και να πεθάνει δεν ησυχάζει. Δεν μπορεί. Τσακώνονται. Άπαπα πρωί-πρωί. Έλα, άπαπα λοιπόν. Παιδιά, να σα πω κάτι. Γιατί είπατε πολύ ωραία πράγματα για τρίχες. Και έχω μείνει σε κάτι. Μπορώ. Μου επιτρέπετε. Μπορώ να σου αρνηθώ τώρα για πες μου. Ευχαριστώ. Θέλετε να μάθουμε πράγματα για τρίχες, για τα μαλλιά. Μιας και είμαστε έτσι εδώ Σάββατο πρωί. Εξαρτάται τι θα μας πεις. Θα πω επειδή είναι και πρωί, ξέρεις, μαζεμένα λίγο. Ξέρετε πόσες τρίχες μας πέφτουν κάθε μέρα. 100. Όχι. Παραπάνω ή παρακάτω. 200. Είσαι μέσα. 200. Πόσο? Από 40 έως 150 τρίχες κάθε μέρα τις χάνουμε. Ξέρατε, είχατε ασχοληθεί ποτέ με τα μαλλιά. Κυρίες εσείς, με τα κομμωτήρια, με όλα αυτά. Κάτι βλέπουμε στη βούρτσα, ξέρω εγώ, όταν φτενιζόμαστε, αλλά τόσες πολλές είναι. Και πώς έχουμε, ας πούμε, τρίχα στην κεφαλή. Βγάζουμε συνέχεια. Είναι οι δίλακες έτσι ανοιχτοί. Αναπαραγωγή γίνεται γρήγορα. Γίνεται full. Να πάμε στο επόμενο που έχω να σας πω ότι έχουμε περίπου 100.000 τρίχες, έτσι να το ολοκληρώσω αυτό. Οπότε η παραγωγή είναι άφθονη. Φουρτσίστε τα μαλλιά σας άνετα. Να σας πω ότι για να σπρίσει μία τρίχα θέλει 13 μέρες. Κάτσε, αυτό πρέπει να μου το εξηγήσει τώρα. Τι εννοεί να ασπρίσει μια τρίχα. Δηλαδή, βλέπουμε μια άσπρη τρίχα ξαφνικά στο κεφάλι μας και λέμε πού βγήκε αυτή. Η προεργασία για να γίνει άσπρη κρατάει 13 μέρες ο οργανισμός και στη βγάζει λευκούλα. Και λες τι έγινε από το πουθενά. Όλοι μας γίνεται άσπρη. Όλοι μας ταυτόχρονα. Όχι, δεν πάει τίποτα. Μάλλον έτσι συμβαίνει και αυτό που βλέπει ανθρώπου οι οποίοι χρησιμοποιούν σε διακόπτο στάθη που λένε ότι από τη στενοχώρια του ή από το άγχος του άσπρισαν σε μια νύχτα. Επιταχύνεται προφανώς αυτή η διαδικασία. Που λέει ο στάθης ότι γίνεται σε 13 μέρες φυσιολογικά. Και ξαφνικά εμείς το βλέπουμε στον καθρέφτη και παθαίνουμε σοκ. Και λέμε ξεκινήσαμε. Ανεβαίνουμε στα άντα και συνεχίζει. Mm-hmm. Να σας πάω στους Αργίους Αιγύπτιους, οι οποίοι ήταν αυτοί που ανακάλυψαν πρώτοι. Τώρα βέβαια θα πρέπει να μας πεις τι πρέπει να κάνουμε για να μην ασπρίσουν οι τρίχες μας, αλλά... Στις εποχές που ζούμε δεν μπορούμε να κάνουμε. Για πολλά ήδη έχουν αρχίσει, βλέπουμε εδώ τα μαλάκια μας. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που ανακαλύψαν την αποτρίχωση για εσάς τις κυρίες. Οπότε αυτό κρατάει χρόνια. Να σας πάω στα ξανθά μαλλιά που βλέπουμε πολλές γυναίκες με ξανθά μαλλιά. Το 2% του πληθυσμού έχει ξανθιά τρίχα. Όλο το υπόλοιπο είναι fake. Είναι στις φυσικές. Ακριβώς. Να σας πάω και στις γυναίκες. Πόση ώρα θέλετε, πιστεύετε, την εβδομάδα για να λούσετε και να χτενίσετε τα μαλλιά σας? Περίμενε, κάτσε ακόμα έναν υπολογισμό. Την εβδομάδα, Πόσο καταναλώνετε? Μία ώρα. Για ένα απλό ίσιο. Βάλε λίγο ακόμα. Και το χτένισμα μέσα ή μόνο το λούσιμο? Λούσιμο ή χτένισμα. Χτένισμα κομμωτήριου ή χτένισμα είναι στο μπάνιο μου. Στο σπίτι. 45 λεπτά. Μία ωρίτσα. Μία ώρα και 53 λεπτά έχω να σας πω. Καθυστερείτε πάρα πολύ. Επίσης, να πω ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν 5 εκατομμύρια θύλακες τρίχας. Οπότε, είναι ολοκληρωμένο όλο αυτό, να ξέρετε ότι έχει ταυτονία.
μπορείτε να παίξετε με τα μελάκια σας. Να σας πω ότι ένας άντρας ξοδεύει 5 μήνες από τη ζωή του στο ξύρισμα. Ναι. Τσάμπα κόπος, χαμένος, κυρία μου. Οπότε ας τα αφήνουμε καλύτερα. Άρα, γι' αυτό τα άφησες εσύ, Στάθη. Για φυσική μηχανή και τα... Και να πάμε και στο επόμενο, για να τελειώσουμε έτσι σιγά σιγά. Mm-hmm. Ότι λένε, ότι, μισό λεπτό, ότι το φύλλο είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να καθοριστεί από την τρίχα. Γιατί κάνουν πολλά DNA και όλα αυτά. Μέσω της τρίχας δεν μπορεί να καθοριστεί το φύλλο του παιδιού που ψάχνουν οι γιατροί. Μάλιστα. Πολλές τριχοϊστορίες. Πολλές και έτσι. Λοιπόν, αυτό, πάνω σε αυτό που έλεγες πριν για τις γυναίκες και για τους άντρες, να σας πω ότι θυμάμαι ότι είχα δει έτσι ένα χιουμοριστικό που είχαν τραβήξει έτσι κάποια νέα παιδιά. Θα ψάξω να το βρω όμως, να το δείξουμε εδώ. Είναι ότι αυτό του τύπου λούζω μόνο τα μαλλιά. Είναι γυναικείο φαινόμενο, έτσι, άντρας. Δεν πάει να λούσει μόνο τα μαλλιά του. Κάνει μπάνιο. Ολόκληρο. Από πάνω μέχρι κάτω. Τους φαίνεται και περίεργο που είναι στις γυναίκες να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι το λογικό. Αλλά εσείς τα ταλαιπωρείτε περισσότερο, βάζουν τα προϊόντα πάνω, οπότε θέλουν συχνότερο λούσιμο, να φανταστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Τόσο μακριά που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσο μακριά θα πάει? Θα πάμε στην Ανταρκτική, όπου εκεί είναι ο κύριος Ευάγγελος Καϊμακάμης. Εδώ και αρκετούς μήνες, θα γυρίσει τον Δεκέμβριο. Είναι γιατρός και είναι ο μοναδικός Έλληνας γιατρός στην Ανταρκτική. Και πάμε λοιπόν μία βόλτα έστω δορυφορικά στους μείον 60 βαθμούς Κελσίου μέσω Skype. Καλημέρα σας. Βέβαια δεν ξέρω εκεί αν είναι πρωί ή τι ώρα είναι. Πάντως εμάς εδώ είναι πρωί. Καλημέρα λοιπόν. Εδώ είμαστε 5 ώρες μπροστά, οπότε είναι μεσημεράκι και απόγευμα. Ναι. Και για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή έχουμε μείον 67,1 βαθμούς Κελσίου. Πείτε μας τώρα, όταν πρώτο πήγατε εκεί, πώς αισθανθήκατε αυτό το πολικό κρύο? Η πρώτη έτσι επαφή με το κρύο ήταν όχι όταν έφτασα στην Ήπειρο της Ανταρκτικής, γιατί στην παραλιακή βάση που ήρθα πρώτα, ναι. Η θερμοκρασία ήταν κοντά στο μηδέν, οπότε εντάξει, ήταν σαν να είσαι σε μια ακραία μέρα στην Ελλάδα, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά όταν μετά πήρα το αεροπλάνο για να φτάσω στην συγκεκριμένη βάση που βρίσκουμε τώρα, η οποία είναι μέσα στην ενδοχώρα της Ανταρκτικής, ναι. Και κάναμε μια στάση ανεφοδιασμού στα μισά της διαδρομής, κάπου στα 500 χιλιόμετρα από την ακτή, μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο παγοδρόμιο ουσιαστικά και κατεβήκαμε για ανεφοδιασμό και βγήκα και εγώ λίγο έξω έτσι για να δω πώς είναι η κατάσταση, εκεί η θερμοκρασία πρέπει να ήταν κοντά στους μείον 25, μείον 30. Και εκεί για πρώτη φορά πήρα μια γεύση του κρύου που θα είχα να αντιμετωπίσω τους επόμενους μήνες. Ήταν πραγματικά τσουφτερό. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο τι κάνετε ακριβώς εκεί για να ακούσει και να γνωρίζει και ο κόσμος. Βασικά είμαι απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία κάθε χρόνο προκυρίζει μια θέση γιατρού ερευνητή στην συγκεκριμένη βάση. Η βάση αυτή είναι τα local. Και επειδή ακριβώς βρίσκεται απομονωμένη στην ενδοχώρα της Ανταρκτικής, σε μεγάλο υψόμετρο, είμαστε σε υψόμετρο 3.233 μέτρα και 9 μήνες το χρόνο απομονωμένη από τον υπόλοιπο πλανήτη, ακόμα και σε περίπτωση που δεν μπορούμε να έρθει κάποιος εδώ, ουσιαστικά η βάση αυτή έχει πολλές ομοιότητες με μια πιθανή βάση σε έναν άλλο πλανήτη. Για τον λόγο αυτό, οι διαστημικοί ενδιαφέρονται να δουν πώς επιτρούν όλοι αυτοί οι παράγοντες της απομόνωσης, του σκότου που υπάρχει του χειμερινού μήνε, του πολικού ψύχου και του χαμηλού οξυγόνου λόγω του υψομέτρου. Πώς επιτρούν λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες στον ανθρώπινο οργανισμό και στην ανθρώπινη ψυχολογία? Γιατί τα συμπεράσματα που εξάγουμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τη διαβίωση αστροναυτών σε πιθανές μελλοντικές αποστολές, mm-hmm. αλλά και τη διαβίωση ανθρώπων που ζουν σε περιβάλλοντα σαν αυτό, όπως οι εξερευνητές της Ανταρκτικής. Κύριε Καϊμακάμη, ήταν δύσκολη η απόφαση αυτή να φύγετε από την πατρίδα για 11 μήνες, γιατί γνωρίζω ότι έχετε και σύζυγο εδώ και είστε και πατέρας. Οπωσδήποτε δεν ήταν η πιο εύκολη απόφαση της ζωής μου. Τον είσαι ένα χρόνο μακριά από τους δικούς ανθρώπους και από την πατρίδα και από τον τρόπο ζωής τους. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη απόφαση. Έτσι, όταν είδα από χρόνια. Κύριε Καϊμακάμη, παγώνει λίγο λόγω ίσως θερμοκρασίας.
επικοινωνία μας μέσω Skype. Πάμε εμείς τώρα να δούμε, μέχρι ίσως να διορθώσουμε λίγο το τεχνικό πρόβλημα, πόσο μακριά είναι η Ελλάδα από την Ανταρκτική. Λοιπόν, αρκετά. Και πώς αντέχει ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή πώς άλλαξε η ζωή του που ξαφνικά έφυγε από τη χώρα μας και πήγε εκεί. Πολύ μακριά. Μεγάλη απόσταση. Κύριε Καμακάμι, μας ακούτε? Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι έτσι θα σας έχουν λείψει οι δικοί σας άνθρωποι τόσους μήνες, βέβαια τώρα σε 2 μήνες γυρνάτε, σας έχουμε μια μικρή έκπληξη και έχουμε κάποιον που θέλει να σας μιλήσει. Α, πολύ ωραία. Για να δούμε. Γεια σου, αδερφέ Πιγκουίνε. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, αδερφέ. Αποκαλώ τον αδερφό μου, τον μεγάλο πιγκουίνο τελευταία. Τι κάνεις? Μια χαρά, όλα καλά, όπως ξέρεις. Τώρα πλέον στην τελική ευθεία, οπότε και το ηθικό ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Σε περιμένουμε πώς και πώς. Ετοιμάζουμε μεγάλες υποδοχές εδώ για σένα. Το ελπίζω. Και το θα κάνουμε φεστιβάλ. Έτσι. Πώς είναι όλα τα πράγματα εκεί, εντάξει, συνεχίζουμε δυνατά. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι είναι ο αδερφός του που είναι εδώ στην Ελλάδα, ο κύριος Νίκος Καϊμακάμης. Φαντάζομαι ότι σας έχει λείψει ο αδερφός σας και σίγουρα θα έχετε ανησυχήσει κάποιες στιγμές έτσι, λόγω αυτής της θερμοκρασίας εκεί που όντως είναι πάρα πολύ χαμηλή, πολύ διαφορετική από την Ελλάδα. Και εσάς όταν σας ανακοίνωσε ο αδερφός σας ότι θα πάει εκεί, τι του είπατε? Εγώ ήμουν από αυτούς που υποστήριζε πάρα πολύ την απόφασή του, γιατί ξέρω ότι είναι περιπτειώδης φύση ο Βαγγέλης, οπότε δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μου είπε ότι θα κάνει κάτι έτσι extreme. Οπότε ήμουν πολύ υπέρ του να το κάνει, αλλά πιστεύω όλοι μας ήμασταν υπέρ. Δηλαδή όλοι του μας άρεσε πάρα πολύ που έτσι ψάχνει τα πράγματα τόσο πολύ. Και ήμασταν πάντα κοντά του, δηλαδή σε όλες τις... Φαντάζομαι ότι θα του ετοιμάσετε έτσι μια πολύ θερμή υποδοχή όταν θα γυρίσει. Θερμή σίγουρα. Και εμείς τον περιμένουμε εδώ στο στούντιο να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του αυτή. Χαιρετώ, χαιρετισμού στην Ανταρκτική. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον αδερφό του και τον περιμένουμε εδώ όταν επιστρέψει. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς πρέπει να είναι το σωστό κολατσιό για τα παιδιά μας, τώρα που έχει ξεκινήσει και το σχολείο ξανά. Όλοι οι γονείς, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Αυτό το πρόβλημα. Σκεφτόμαστε τι θα δώσουμε πριν σήμερα στο πάλι. Σχολείο, πριν πάνε στο παιδικό, τι μαζί. Θα φάνε. Τι θα φάνε και πριν και μαζί στο σχολείο κολατσιό. Και μετά. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στον Τάσο Παπαλαζάρου, διατροφολόγο. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πάρα πολύ λοιπόν, που είμαι κοντά σας. Βλέπω όλα τα υγιεινά εδώ. Όλα τα υγιεινά, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα για πρωινό, το οποίο είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Ωραία. Έφαγες τίποτα σήμερα? Όχι, ακόμα δεν έχω προλάβει έναν καφέ. Είναι λάθος, το ξέρω. Ωραία, είναι πάρα όχι, είναι λάθος, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί θα σου πω ότι οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο πρωινό γεύμα έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι, ειδικά για παιδιά που δεν καταναλώνουν πρωινό γεύμα, έχουν μειωμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μειωμένη εγκεφαλική λειτουργία κατά κάποιον τρόπο, δεν έχουν τόσο καλή απόδοση όσο παιδιά ή ενήλικες που καταναλώνουν σε τακτική βάση πρωινό γεύμα. Ωραία, επειδή όμως είναι καθημερινή διαδικασία, σίγουρα. Εσύ δεν έτσι... αυτόν τον κανόνα, είναι εξαίρεση αυτό, έτσι. Αλλά ναι, όχι, λέω για τα παιδιά. Για τα παιδιά λέω. Ναι, ότι πρέπει κάθε μέρα να σκεφτόμαστε τι θα δώσουμε στο παιδί μας. Και τα παιδιά είναι και λίγο δύσκολα στις επιλογές τους. Οπότε να δείξουμε σήμερα τι θα έπρεπε να φάνε και τι σιγά σιγά ίσως να τους μάθουμε να τρώνε. Έτσι, πάρα πολύ σωστά και πολύ ωραία το θέσατε και από τους συνεργάτες σου, ότι ο γονιός είναι αυτός που θα δώσει το πρώτο βήμα, θα είναι το έναυσμα για να ξεκινήσει το παιδί να τρώει κάτι. Ωραία. Γιατί το παιδί, βλέποντας το γονιό του να σηκώνεται και να φεύγει στη δουλειά χωρίς να φάει τίποτα, οι πιθανότητες να σταματήσει να μην τρώει πρωινό γεύμα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είμαστε Ωραία. Λοιπόν πρότυπα για τα παιδιά μας και αυτό ας κρατήσουμε. Λοιπόν, σου έχω ετοιμάσει κάποιες επιλογές. Mm-hmm. Ωραία. Ποια είναι αυτή που σου αρέσει περισσότερο? Αυτή. Ωραία. Τα δημητριακά. Δημητριακά. Ένα αυγό, ένα ποτήρι γάλα. Τα δημητριακά είναι εξαιρετική πηγή, κυρίως γλυκόζη. Αυτό που μας λείπει είναι γλυκόζη. Ο εγκέφαλός μας χρειάζεται
άμεση ενέργεια. Δηλαδή τρώμε και δημητριακά με το γάλα και αυγό. Για να έχουμε ένα ισορροπημένο γεύμα, βάζουμε το γάλα μας, προτιμούμε να είναι χαμηλής σύστασης σε λίπος, για να μην φορτώσουμε τον οργανισμό μας με όχι καλής ποιότητας λιπαρά. Ακόμα και για τα παιδιά. Ακόμα και για τα παιδιά, βέβαια. Τα δημητριακά μας δίνουν υδατάνθρακες, το αυγό μας δίνει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτό το γεύμα, αν θέλεις το συνοδεύεις και με ένα ποτήρι φυσικό χυμό που είναι δίπλα, έτσι λοιπόν όλο αυτό το γεύμα είναι ένα πλήρως ισορροπημένο γεύμα για έναν παιδί και για έναν ενήλικα βέβαια. Αυτό που αναρωτιέμαι εγώ πολλές φορές και τώρα έχω την ευκαιρία να το ρωτήσω, το γάλα μαζί με την πορτοκαλάδα επιτρέπεται? Ωραία ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι πως η πορτοκαλάδα δεσμεύει κάποια από τα συστατικά που υπάρχουν στο γάλα λόγω κάποιων φυτικών ινών που περιέχουν. Ναι. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ μικρή αυτή η αλληλεπίδραση, καλό θα είναι ή μάλλον καλό θα είναι να μην την πίνουμε αμέσως μετά την κατανάλωση γάλακτος. Ειδικά όμως που έχουν, προσλαμβάνουν σίδηρο, για παράδειγμα, καλό θα είναι να αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα με την πρόσληψη σιδήρου. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος παίρνει συμπλήρωμα σιδήρου, καλό θα είναι το γαλακτοκομικό του προϊόν, το γάλα του, να το πίνει τουλάχιστον 1,5 με 2 ώρες μετά. Οπότε, τώρα μάθαμε ότι δεν πρέπει να τρώνε τα παιδιά μόνο δημητριακά, αλλά και ένα αυγό. Και ένα αυγό καλό θα είναι. Συνδυασμός. Και για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο, θα σου πω ότι αν προσθέσεις και λίγες σταφίδες ή λίγα ομά αμύγδαλα, έχεις ένα εξαιρετικό γεύμα, πλούσιο σε κάποια άλλα συστατικά όπως είναι το μαγνήσιο, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, που φαίνεται πως προάγουν την εγκεφαλική μας λειτουργία. Και έτσι, προσωπικά θα σου μιλήσω ότι αυτό μαζί με λίγες σταφίδες και λίγα αμύγδαλα είναι και το προσωπικό μου γεύμα, το προσωπικό μου πρωινό. Αυτό είναι το ανάλατο αμύγδαλο, έτσι. Αυτό είναι το ανάλατο, σωστά. Με τη φλούδα όμως. Με τη φλίδα του. Με τη σωστά. Φλίδα. Ναι, φλούδα το λέω εγώ. Πολύ καλά το λες, πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι μία επιλογή. Η άλλη επιλογή ποια είναι? Λοιπόν, μια άλλη επιλογή, έτσι θα λέγαμε λίγο πιο απλή, είναι ένα απλό τόστ. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να πάρεις 2 φέτες ψωμί με λίγο τυρί, με λίγο γαλοπούλα ή με λίγο ζαμπών χαμηλών λιπαρών και να έχεις ένα πάρα πολύ εύκολο γεύμα, το οποίο εναλλακτικά μπορεί να το πάρεις και αργότερα στη δουλειά σου σαν σνακ. Ζαμπών ή γαλοπούλα? Μεγάλη ερώτηση. Κοίταξε, ζαμπών χαμηλών λιπαρών με γαλοπούλα, λίγο πολύ τα λιπαρά τους είναι τα ίδια. Άρα δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Παίζει ρόλο αν το ψωμί είναι λευκό ή είναι ολικής άλεσης? Όχι στις θερμίδες, σε κάποια θρεπτικά συστατικά ναι, γιατί το ψωμί ολικής άλεσης έχει περισσότερες φυτικές ίνες, βοηθούν την καλή λειτουργία του εντέρου. Απλά δεν το τρώνε τόσο τα παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ. Μπράβο, πολύ σωστά το λες. Δεν είναι καλή έτσι, πρόταση για τα παιδιά. Οπτικά. Αλλά σιγά σιγά ίσως μπορούμε να τους το μάθουμε και να συνηθίσουν. Έτσι, ναι, πολύ σωστά. Μια πάλι ωραία εναλλακτική λύση, πολύ ωραία που δείχνεις, είναι το ψωμί. Το ψωμί συνοδεύεται μαζί με λίγο μαλακή μαργαρίνη και λίγο μέλι ή και μαρμελάδα, θα μπορούσαμε εναλλακτικά. Είναι μια γλυκή εκδοχή του πρωινού γεύματος. Πάλι και αυτό συνοδεύεται με ένα αυγό το οποίο μας δίνει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Έτσι, ομοίως, παίρνουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Γιατί σκέψου ότι προερχόμαστε από 8 ώρες χωρίς τροφή. Δηλαδή, το σώμα μας δεν έχει πάρει τροφή για 8 ώρες. Άρα, χρειάζεται άμεσα ενέργεια για να κινηθεί. Άρα, το ψωμί, γι' αυτό και επιμένουμε σε ψωμί ή δημητριακά. Και αυτό είναι το πιο ενισχυμένο. Αυτό λοιπόν είναι μία σπιτική τυρόπιτα. Ναι. Λέω σπιτική γιατί η τυρόπιτα ή σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα. Είναι, ναι, έχεις δίκιο. Έκανα λάθος. Γιατί η σπανακόπιτα είναι, ξέρεις, μια μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, ακούς αυτά τα σφολιατοειδή που έχουν τυρόπιτες, σπανακόπιτες, χορτόπιτες και λες, α, είναι ωραίο πράγμα γιατί είναι σπανάκι μέσα, είναι τυρί. Όμως στην πραγματικότητα, αυτές οι τροφές, επειδή έχουν υψηλή περιεκτικότητα λίπους, συνήθως μας φορτώνουν με πολλές θερμίδες όχι πάντα καλής ποιότητας. Άρα, προτιμούμε λοιπόν να έχουμε μια σπιτική σπανακόπιτα ή χορτόπιτα. Με φύλλο σπιτικό. Έτσι, μπράβο, για να δώσουμε στο παιδί μας όλα τα θρεπτικά συστατικά που παίρνουμε από. Και από το αλεύρι και από το σπανάκι και από το τυρί αντίστοιχα. Τώρα εγώ βλέπω και τα φρούτα εδώ. Λοιπόν, τα φρούτα συνοδεύουν όλα τα γεύματά μας. Δηλαδή τα φρούτα θα μπορούσαν κάλλιστα ένα μήλο ή μια μπανάνα να είναι συνοδευτικό όλων των γευμάτων μας. Θα μπορούσε κάλλιστα όμως, εγώ το συστήνω στο σχολείο. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα το παιδί να πάρει το μήλο του ή την μπανάνα του ή αυτό που κρατάς το παστέλι. Αυτό με να μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια κολλάει στα δόντια αυτό. Είναι το μαλακό παστέλι με το μέλι. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετική πηγή το παστέλι, κυρίως και το ταχίνι. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, παράδειγμα και στο ψωμί να βάλουμε ταχίνι. Είναι εξαιρετική πηγή ασβεστίου. Πέρα ότι μας δίνει μια πολύ ωραία έτσι και γλυκιά γεύση. Είναι εξαιρετική πηγή ασβεστίου. Ωραία, λοιπόν, αυτές είναι
4-5 επιλογές σωστού πρωινού. Και αυτό που δεν ήξερα εγώ και τώρα θα το προσπαθήσω τουλάχιστον να το εφαρμόσω είναι αυτός ο συνδυασμός με το αυγό. Επιτρέπεται κάθε μέρα το αυγό ή κάθε δεύτερη? Όχι, ακόμα και κάθε μέρα ένα παιδί μπορεί να τρώει, αν δεν έχει κάποιο κληρονομικό πρόβλημα με υπερλιπιδημίες, μπορεί να τρώει σχεδόν κάθε μέρα αυγό. Και τώρα που σου είπα υπερλιπιδημίες, σου έχω ένα καταπληκτικό δώρο, γιατί πρώτη φορά έχω έρθει στην εκπομπή σου. Σου κάνω ένα δώρο καρδιάς. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία του διαδημοτικού δικτύου, δηλαδή όλοι οι δήμοι όλης της χώρας, υπό την αιγίδα του ΕΛΙΚΑΡ και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, μαζί με τα ιατρία, ιάτρικα και τα διαιτολογικά γραφεία Nutriment, προσφέρουν για όλους τους άνεργους και τους άπορους άνω των 30 ετών μια δωρεάν εξέταση του λιπιδεμικού τους προφίλ και δωρεάν συστάσεις διατροφής στα διαιτολογικά γραφεία Nutriment. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι για άνεργους και άπορους άνω των 30 ετών. Πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος στο δήμο του ή στον ιστότοπο του iatrica.gr ή του nutriment.gr. Ωραία, λοιπόν, μπείτε, ενημερωθείτε. Πολύ ωραία κίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Καλή αρχή. Εμείς πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας. Η συγκλονιστική εξομολόγηση της μάνας που αναγκάστηκε να αφήσει σε ίδρυμα την 5χρονη κορούλα της. Ήμουν συνέχεια έξω από τα κάγκελα. Έκλαιγα συνέχεια και δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα. Άκουγα και το δικό της κλάμα και αισθανόμουν ακόμα πιο άσχημα. Πήγα σπίτι κάποια στιγμή και είδα το άδειο κρεβάτι δίπλα μου, γιατί κοιμόμαστε παρέα. Το λιγότερο που αισθάνθηκα ήταν λύπη και απελπισία. Δεν μπορούσε να της προσφέρει ούτε ένα πιάτο φαγητό. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, αισθάνεσαι λίγη σαν μάνα. Επιστρέψαμε και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τα μέσα. Έχει να κάνει με τον ιππιοτροφείο στην Καλλιθέα, Βίκη. Και εσύ πήγες εκεί και εγώ πήγα και είδα από κοντά τι σημαίνει τον ιππιοτροφείο της Καλλιθέας. Έζησα από κοντά την αγωνία αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, την αγωνία στο να δώσουν μία αγκαλιά σε αυτά τα παιδιά που έχουν πάει εκεί είτε με εισαγγελική παρέμβαση, είτε έχουν αφήσει τα παιδιά εκεί μάνες, μητέρες, που δεν είχαν να προσφέρουν στα παιδιά τους ούτε ένα πιάτο φαγητό. Εγώ μίλησα με μία μαμά, 45 χρονών, την κυρία Χρυσούλα, η οποία μου είπε την ιστορία της και μου είπε γιατί αναγκάστηκε να αφήσει το παιδί της εκεί στον ιππιοτροφείο και το βλέπει μόνο τα Σαββατοκυριακά. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί αυτή τη μαρτυρία αυτής της μάνας και μετά έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Σκέψεις, πλεγμένα συναισθήματα, συγκίνηση, ζεστασιά, απορία, θλίψη, αγανάκτηση και θυμός είναι μόνο μερικά από αυτά που μπορώ να περιγράψω όταν αντίκρισα την αυλή του πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου. Αναζήτησα εκείνο το στοιχείο που ήλπιζε να με πείσει ότι είναι φυσιολογικό για μια μητέρα να αποχωρίζεται το παιδί της επειδή δεν μπορεί να το συντηρήσει, επειδή δεν μπορεί να του προσφέρει ούτε τα βασικά. Και τότε έρχεται η στιγμή που ο άδειος χώρος του προάβλου πλημμυρίζει παιδικές φωνούλες και πρόσωπα χαμογελαστά, που όμως κρύβουν μία μελαγχολία μέσα τους. Τη μελαγχολία εκείνη που τα παιδιά μπορούν να εξηγήσουν με τον πιο απλό τρόπο, την έλλειψη της οικογένειας. Να κάνω κατούλα!
Είναι συγκλονιστική η στιγμή εκείνη που τα παιδιά αναζήτησαν σε μένα τη μητρική φιγούρα, με περικύκλωσαν και με φώναξαν «Μαμά». Την ώρα που γεννιόμουν να σχολάγανε οι μοίρες. Λίγη ζεστασιά και μία αγκαλιά ήταν αρκετά, αλλά για λίγο, γιατί η παιδική τους ψυχή δεν θα σταματήσει να αναζητά το χάδι της μαμάς του. Και αν υπάρχουν παιδιά που γεύονται τη μοναδική μητρική αγκαλιά για λίγα 24 ώρα, υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά που μένουν στον υπιοτροφείο συνέχεια. Για αυτά τα παιδιά, τα Σαββατοκύριακα δεν έχουν τη μορφή της οικογένειας. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε, σένα δεν φοβάμαι, μάνα καλή, μάνα μου έρμη. Τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την Χρυσούλα. Μια 45χρονη μητέρα που η ζωή της δεν στρώθηκε με κόκκινα χαλιά και τριαντάφυλλα. Μια μητέρα μόνη της που κάθε βράδυ μετρά την αποσία της κορούλας της. Αυτό δεν χωράει κανένα συμβιβασμό. Κι ακόνιζα παιδάκι πράμα τα νύχια μου και το μυαλό μου. Και σε αυτό το σημείο δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια, γιατί η αλήθεια της ζωής αυτής της μάνας είναι πιο ισχυρή από οτιδήποτε άλλο. Πριν ένα χρόνο φέρατε τη μικρή σας εδώ, κυρία Χρυσούλα. Έμεινα άνεργη και κάτω από το βάρος του οικονομικού αδιεξόδου δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για μένα και για εκείνη. Ξανά θα περπατήσουμε ξανά. Στο νου μου όταν άκουσα για το ΠΕΝ είχα αυτό που όλοι μπορεί να έχουν όταν ακούνε ίδρυμα, ότι είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί να κακοποιηθούν τα παιδιά, στο οποίο δεν περνάνε καλά. Πάρε με πίσω, μη μ' αφήνεις. Έπρεπε να βρω ό,τι ώρα βρω δουλειά. Οπότε δεν με βόλευε το 7.30-4 παρά που είναι στο δημόσιο βρεφό νηπιακό. Ακόμα και το φαγητό το καθημερινό ήταν πρόβλημα. Ναι, ήταν και αυτό πρόβλημα. Συναλείπεις κάθε βράδυ από εδώ. Μπαμπάς δεν υπήρχε στο σπίτι. Ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια η νεκταρίτσα μου. Κι εγώ ένα φάντασμα στον κόσμο του κλεισμένο. Όταν ήρθατε εδώ και είχατε πάρει την απόφαση ότι δεν γίνεται, δεν μπορείτε να αντικρατήσετε άλλο στο σπίτι την νεκταρίτσα. Πώς ήταν το συναίσθημα αυτό για μία μαμά? Ήμουν συνέχεια έξω από τα κάγκελα, γύρω-γύρω που υπάρχουν στο ΠΕΝ. Έκλαιγα συνέχεια και δεν μπορούσα να σταματήσω με τίποτα. Άκουγα και το δικό της κλάμα και αισθανόμουν ακόμα πιο άσχημα. Δεν πήγα να κοιμηθώ στο σπίτι στην αρχή. Πήγα σπίτι κάποια στιγμή και είδα το άδειο κρεβάτι δίπλα μου, γιατί κοιμόμαστε παρέα, και αισθάνθηκα, το λιγότερο που αισθάνθηκα ήταν λύπη και απελπισία. Έφτιαξα κόσμο στη παλάμη μου βαθιά. Τι της είπατε εσείς? Εγώ την είχα προετοιμάσει με τη βοήθεια του ψυχολόγου που υπάρχει εδώ 2-3 μήνες πριν και της είχα πει ότι θα πάμε σε ένα καινούριο σχολείο, γιατί τώρα μεγάλωσες και πρέπει να πας σε ένα πιο μεγάλο σχολείο. Εκεί όμως θα σε αφήνω και θα σε παίρνω την Παρασκευή. Και τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί, συνέχεια. Και όταν αρρωσταίνεις πάλι θα σε έχω μαζί μου. Ευτυχώς το παιδί είναι πάρα πολύ κοινωνικό. Και έτσι συνήθισε γρηγορότερα από ό,τι συνήθισε. Εκείνη συνήθισε, με την έννοια ότι συμβιβάστηκε με αυτή την πορεία. Μου λείπει. Ξέρω καρδιά μου θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Δεν θα έπρεπε όμως να στηρίζετε μία μάνα που μεγαλώνει ειδικά μόνη της ένα παιδί και να μην αναγκάζεται να πρέπει να το δίνει σε έναν νηπιοτροφείο επειδή δεν μπορεί να του προσφέρει ακόμα και το πιάτο σας του φαγητού? Θα έπρεπε.
Αλλά αφού δεν με ερημνεί κανένας γι' αυτό. Αφού δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας. Χτυπήσατε κάπου. 88 ευρώ πόρτες. Το δίμηνο. Είναι το επίδομα παιδικής προστασίας, δηλαδή σχετική κοροϊδία. Όλοι που έχουμε παιδιά ξέρουμε ότι είναι αδύνατον αυτό. Ούτε το γάλα. Χτυπήσατε άλλες πόρτες. Πώς δεν χτύπησα, πήγα και στο Δήμο Αθηναίων, αλλά μου είπαν ενώ έκανα ένα σωρό χαρτιά τουλάχιστον για να παίρνω τα γάλατα της μικρής και μου είπαν ότι είναι με κλήρωση. Δηλαδή θα έλεγα εγώ στο παιδί μου περίμενε να κερδίσουμε το λαχείο του Δήμου και άμα το κερδίσουμε τότε θα πιεις γάλα. Αλλιώς δεν θα πιεις. Να κάνεις υπομονή. Εγώ μεγάλωνα για σένα. Σκεφτήκατε κάποιες φορές τα βράδια όταν είστε μόνοι σας ότι κάνατε εσείς κάτι λάθος, ότι εσείς φταίτε που είναι εδώ? Σαφώς. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, αισθάνεσαι λίγη σαν μάνα. Μ' αγαπάνε να φροντίζουν. Τι ονειρεύεστε για το μέλλον το δικό σας και της Νεκταρίτσας? Ονειρεύομαι να υπάρξει ξανά ηρεμία και γαλήνη και να μπορέσουμε ξανά να σταθούμε όλοι οι μεγάλοι στα πόδια μας και να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας αυτά που πρέπει. Φαγητό, αρκετό, για να μεγαλώσουν. Πνευματικό φαγητό, για να βάλουμε στα παιδιά μας μυαλό και να μην κάνουν αυτά που κάναμε εμείς. Ελευθερία και δικαιοσύνη. Αν μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε έτσι μέσα από την εκπομπή σε όλες τις μανούλες που περνάνε δύσκολες στιγμές και είναι μόνες τους και είτε έχουν τα παιδιά τους στο σπίτι αλλά κάνουν αγώνα για να υπάρχει το φαγητό κάθε μέρα, είτε τις μανούλες που όπως εσείς αναγκαστήκατε να τα δώσουν τα παιδιά έστω μέσω εβδόματα σε ένα ίδρυμα? Να έχουν δύναμη, κουράγιο, να έχουν πίστη στο Θεό ή σε ό,τι ονομάζει ο καθένας μας Θεό. Όταν αγαπάς το παιδί σου και είσαι κοντά του, είτε έτσι είτε αλλιώς, το σύμπαν σε βοηθάει. Εγώ αυτό το έχω ζήσει στο πετσί μου. Γιατί αν δεν είναι θαύμα το ότι μια μητέρα μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί 3 χρόνια άνεργη και δεν του λείπει τίποτα, αν δεν είναι αυτό θαύμα, τότε ποιο είναι? Για μια στιγμή αλήθινη. Αν έβλεπε η Νεκταρία σε 10 χρόνια από τώρα αυτή τη συνέντευξη, ποιο μήνυμα θα ήθελατε να της μεταφέρετε τώρα που θα μπορούσε να το ακούσει μετά όταν θα είναι πλέον στην εφηβεία και θα καταλαβαίνει? Να μάθει να αγωνίζεται, να παλεύει και να μπορεί να κοιτάζει τον άλλον στα μάτια όταν του μιλάει. Κι αυτή μόνο ακριβή στιγμή για μια ζωή σ' ακολουθεί. Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Εύχομαι στην κυρία Χρυσούλα και σε όλες τις μανούλες που έρχονται σε αυτή τη δύσκολη θέση να τους πάνε όλα καλά, να βλέπουν μπροστά και οι ίδιες και τα παιδιά τους να βγουν δυνατοί από όλη αυτή την ταλαιπωρία και μακάρι και το κράτος και η πολιτεία να κάνει το κομμάτι που πρέπει να κάνει για να τους βοηθήσει. Δεν ακούσαμε κάτι για τον πατέρα όμως. Ο πατέρας, δεν έπρεπε και ο πατέρας να βοηθήσει? Ο πατέρας στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Απουσιάζει ο πατέρας. Και εκεί αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές οικογένειες έτσι. Είναι πολλά παιδάκια. Σε μια τέτοια περίπτωση έπρεπε ο πατέρας να βοηθήσει. Παιδιά, είναι από τις περιπτώσεις που δυστυχώς συμβαίνουν. Αν δεν υπήρχαν ενδεχομένως οι περιπτώσεις αυτές, δεν υπήρχε το νηπιοτροφείο. Να πούμε όμως ότι το νηπιοτροφείο αυτό αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και κινδυνεύει να κλείσει. Και ακόμα και αυτή την βοήθεια, την στιγμιαία βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν σε αυτές τις μανούλες, δηλαδή ότι είναι ήσυχες, ότι τα παιδιά τους τα φροντίζουν σωστά, ότι έχουν μια αγκαλιά όταν δεν είναι εκείνες, όταν δεν μπορούν να είναι εκείνες. Είναι 28 παιδιά αυτή τη στιγμή στο νηπιοτροφείο της Καλλιθέας
Και υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και επειδή είναι ένα κοινωνικό έργο, Κιμ. Δηλαδή, αν δεν βοηθήσει η πολιτεία ώστε να μείνει το νηπιοτροφείο ανοιχτό, τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά, δηλαδή. Το θέμα είναι ότι το νηπιοτροφείο αυτή τη στιγμή δεν έχει πόρους. Τα παιδιά συντίζονται από δωρεές. Οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι 10 μήνες. Βάζουν ψυχή, καταθέτουν ψυχή. Γιατί έχει να κάνει με παιδιά. Και ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, πρέπει να αντιμετωπίσετε αλλιώς. Δεν υπάρχει. Μιλήσαμε με τους εργαζόμενους, οι οποίοι πραγματικά θα το δείτε κι εσείς κι εσείς, ότι δίνουν την ψυχή τους για αυτά τα παιδιά. Δεν το βλέπουν ως δουλειά. Αγαπάνε αυτά τα παιδιά και τα φροντίζουν σαν τα δικά τους τα παιδιά. Πάμε να δούμε τι μας είπανε. Τι έχετε εισπράξει από αυτά τα 15 χρόνια εδώ? Εδώ έρχονται τα παιδάκια αυτά που έρχονται και είναι ήδη κουβαλάνε στην πλάτη τους πάρα πολλά προβλήματα από το σπίτι τους. Ερχόμενα εδώ είναι πολύ φοβισμένα και αυτά και οι μαμάδες τους και οι μπαμπάδες τους. Είναι και παιδιά που θέλανε να φύγουν από το σπίτι τους. Νιώθουν πιο καλά εδώ και δεν πολύ, το ζητάνε. Είναι πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν και αυτές όμως. Ναι. Οι πιο πολλές όμως, παρότι δεν περνούν καλά στο σπίτι τους, θέλουν να πάνε στο σπίτι τους. Μπορεί η μαμά και ο μπαμπάς είναι... Μπορεί να τα χτυπάνε, μπορεί να μην έχουν να φάνε, μπορεί γενικά να κακοποιούνται και όμως θέλουν τη μαμά και τον μπαμπά, όπως κι αν είναι. Εδώ δουλεύετε με βάρδιες, έτσι. Ναι. Δουλεύω με 3 βάρδιες, η πρωινή, η απογευματινή και η βραδινή, η νυχτερινή. Όταν φεύγετε από εδώ και πάτε στο δικό σας το σπίτι, μπορείτε να κλείσετε, ας πούμε, το πορτάκι και να μην σκέφτεστε τα παιδιά εδώ? Όχι. Όχι, καθόλου. Παίρνω τηλέφωνα να δω τι κάνουν, αν είναι άρρωστα. Είναι σαν να τα έχω δικά μου παιδιά, σαν να είναι το σπίτι μου εδώ. Mm. Είναι έντονο αυτό. Μπορεί να μην το πιστεύουν πολύ, αλλά είναι αλήθεια. Εδώ είμαι 25 χρόνια. Είναι, θα έλεγα, η μισή μου ζωή. Είναι το δεύτερό μου σπίτι. Και γι' αυτό άλλωστε κάνω αυτόν τον αγώνα. Πρέπει αυτό το σπίτι να ζήσει. Πάμε πλέον στον 10ο μήνα πλήρωτη. Αυτό σας λέει κάτι? Τα χρήματα δεν ήρθαν, αλλά εσείς είστε εδώ όλοι κάθε μέρα. Η κοινωνία αυτή πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε εδώ για να μην έχουμε αύριο εγκληματίες, να μην έχουμε αύριο ανθρώπους, παιδιά στο δρόμο ή να μην έχουμε τώρα παιδιά στο δρόμο. Και δεν εννοείται μια πολιτισμένη χώρα, μια ευρωπαϊκή πόλη όπως είναι η Αθήνα, να υπάρχει ένα τέτοιο κόσμημα στην καρδιά της Αττικής, στην Καλλιθέα. Και οι υπεύθυνοι φορείς να μην θέλουν να στρέψουν το βλέμμα τους προς τα δω. Πέρα από τους μισθούς των εργαζομένων, τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε? Είναι και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του νηπιοτροφείου όσον αφορά το φαγητό, τη φαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα. Εδώ και με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα παιδιά ζητίζονται ή προσπαθούμε να προσφέρουμε τις απαραίτητες ανάγκες τους μέσα από τις δωρεές. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία εσείς επιλέγετε ποιο παιδί μπορεί να φιλοξενηθεί εδώ? Συνήθως είναι κοινωνικο-οικονομικά τα κριτήρια και βέβαια η εισαγγελική παραγγελία. Η Παρασκευή είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας, γιατί υπάρχουν και τα παιδάκια που δεν πάνε στο σπίτι τους το Σαββατοκύριακο και η Παρασκευή που φεύγουν τα άλλα είναι δύσκολη και για αυτά και για εσάς. Έχουν έτσι λιγάκι δύσκολες αντιδράσεις, έχουν κάποια νεύρα, έχουν κάποιες εντάσεις, γιατί έφυγε ο Γιάννης και εγώ δεν έφυγα. Τι τους λέτε? Ό,τι μπορούμε να πούμε για να τους απαλύνουμε λίγο τον πόνο. Μπορεί να τους βγάλουμε εμείς μια βολτίτσα. Ή να τους υποσχεθούμε ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να έρθουν και στο δικό μας σπίτι.
Τι είναι αυτό που θα θέλατε έτσι να μεταφέρετε ως μήνυμα στον κόσμο, ποιες είναι οι ανάγκες? Θα ευχαριστήσω τον κόσμο ο οποίος ανταποκρίνεται θετικά στο καλεσμά μας. Είτε να μας προσφέρει πράγματα με δωρεές, είτε να έρχονται εδώ σαν εθελόντριες οικογένειες. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό. Δηλαδή να έρθουν να προσφέρουν φιλοξενία στα παιδιά. Στα παιδιά που έχουν ανάγκη από ένα οικογενειακό περιβάλλον. Απ' την άλλη μεριά, να εκφράσω την αγανάκτησή μου προς το κράτος, προς την πολιτεία, προς όλους αυτούς τους υπεύθυνους, ανεύθυνους που έρχονται εδώ, που υπάρχουν εδώ για να μας διοικούνε, για να λένε πως ασκούνε πρόνοια και δυστυχώς δεν θέλουν να υπάρχουμε. Ενώ δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι το σύστημα, ο Έλληνας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει μεγάλη καρδιά. Υπάρχει αλληλεγγύη και αγάπη, και ειδικά στα παιδιά. Αλληλεγγύη και αγάπη υπάρχει μόνο μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν παχιά πορτοφόλια. Αυτό έχω να πω μόνο. Όσοι κάθονται σε διευθυντικές θέσεις, σε διοικητικές θέσεις, όσοι είναι κράτος και όλους αυτούς που σκέφτονται ότι θέλουν να βοηθήσουν, δεν κάνουν τίποτα. Ο απλός λαός έμπρακτα μας έχει δείξει την αγάπη του. Ας μας τη δείξει αυτή τη στιγμή και η πολιτεία, το κράτος. Ας μας τη δείξει. Δεν υπάρχουν λόγια. Μια πολιτεία πούσα. Και 28 ψυχές που δεν ξέρουν τι θα γίνουν. Πάντως αυτοί οι άνθρωποι πάνω απ' όλα, εκτός από εργαζόμενοι, είναι άνθρωποι και τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο που παρόλα αυτά μένουν σε επάλξεις με τόσα προβλήματα που έχουν και έτσι. Δεν έχουν παρατήσει τον αγώνα που δίνουν. Βασίλη, έχει συγκλονιστεί, ε. Εγώ έχω συγκλονιστεί πραγματικά και θα μείνω λίγο σε αυτό που είπε η κυρία. Ότι καλό θα είναι όλοι μας, αν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα κάποιο Σαββατοκύριακο ή όποτε πάμε διακοπές, να πάρουμε εδώ και παιδάκι. Θα κάνει παρά και στα δικά μας τα παιδιά και νομίζω ότι όλοι θα περάσουν καλά. Αλλά καλό είναι να μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε, και νομίζω ότι όλος ο κόσμος βοηθάει, αλλά μάλλον δεν βοηθάει η πολιτεία. Παρ' όλα αυτό αυτά είναι πρέπει το χειρότερο από όλα. Να πω ότι με ειδοποιούν τώρα κιόλας ότι υπάρχουν πολλά μηνύματα από κόσμο που θέλει να προσφέρει κάτι. Θα μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Υπηρετροφείο της Καλλιθέας. Θα βρείτε τα τηλέφωνα στο διαδίκτυο ή στον τηλεφωνικό κατάλογο ή αλλιώς με την εκπομπή εδώ και να σας φέρουμε εμείς σε επαφή. Γιατί η κάθε βοήθεια είναι πολύ σημαντική. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ενεργοποιηθεί όμως και το κράτος πρόνοιας. Είναι στη μέση παιδιά. Είναι αυτό που έχει και την τελευταία κουβέντα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μικρό έτσι, διαφημιστικό διάλειμμα να αποφορτιστούμε και λιγάκι. Εγώ να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Είναι το 211-55-55-50, στο οποίο καλείτε εσείς για σχόλια, για να παίξετε μαζί μας τα μουσικά quiz και ό,τι άλλο θέλετε. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε να μαγειρέψουμε τώρα και θέλω να καλωσορίσω την Γωγό Γιαννακοπούλου. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Και το Γιάννη Μαρόλη, ο οποίος είναι κρεοπόλης. Μαγείρισα και κρεοπόλης. Ναι. Ζευγάρι στη ζωή, αλλά και στην δουλειά. Και λοιπόν, σήμερα θα μαγειρέψουμε με 20 ευρώ ένα ολόκληρο μενού για 4 άτομα, για όλη την οικογένεια δηλαδή, και θα έχει κυρίως φαγητό, σαλάτα και γλυκό. Και γλυκό. Ναι. Ωραία. Ναι. Γεμιστή μπριζόλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα κόβω τη σαλάτα μέχρι να κάνετε εσείς τα υπόλοιπα. Ωραία. Είναι 4 μπριζόλες κόντρα, οι οποίες είναι στεγνές σαν μπριζόλα και γι' αυτό θα τους κάνουμε μία γέμιση με φινόκιο, σπανάκι και πιπεριά φλωρίνης και θα τις βάλουμε μέσα και πεκορίνο τυρί. Θα ζητήσουμε να μας κάνουν ένα τσεπάκι όταν θα πάμε στον κρεοπόλη μας. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη γεμίσουμε. Να μπορεί να γεμιστεί.
Μάλιστα. Οπότε θέλουμε λίγο χοντροκομμένη από τον κρεοπόλο. Και κοντή. Και κοντή για να χωράνε εσείς. Έτσι. Λοιπόν, εγώ κόβω τώρα τη σαλάτα, δεν θα μου κάνετε παρατήρηση το πώς την έκοψα. Σημασία έχει να έχει τα υλικά. Θα βάλουμε το τυράκι μας στο πεκορίνο. Ναι. Που είναι νόστιμο, αμφιλοχίας. Θα πάρουμε το σπανάκι μας, θα το κόψουμε λίγο. Λοιπόν, οπότε ζεσταίνουμε το ζεσταίνουμε το λάδι για να τις κάψουμε λίγο, να πάρουν χρώμα απ' έξω. Μετά θα τις σβήσουμε με κονιάκ και πορτοκάλι. Ωραία, πάμε και εμείς να δούμε την κάρτα με τα υλικά, για να μπορείτε να σημειώσετε εσείς στο σπίτι τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτό το μενού και πάμε να δούμε τώρα την κάρτα για την γεμιστή μπριζόλα. Θα βάλουμε το σπανάκι μας. Λοιπόν, είναι 4 μπριζόλες χοιρινές κόντρα, ένα φινόκιο, μία πιπεριά φλωρίνης, 4 ρίζες σπανάκι, 4 κουταλιές του γλυκού, τριμμένο τυρί, πεκορίνο, μπορούμε και άλλο τυρί, ναι, κάθε κίτρινο τυρί. Ναι, ναι, όποιο τυρί θέλουμε, ό,τι μας αρέσει. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιο συγκεκριμένο τυρί. Εμείς βάζουμε αυτό γιατί του δίνει περισσότερη γεύση. Χυμό από ένα πορτοκάλι, ένα σφινάκι κονιά, καλά, τη πιπέρι και λάδι. Αφού τη γεμίσουμε, μπορούμε να τη ράψουμε λίγο. Φτάνει το άσπρο λάχανο. Ωραία. Μπορούμε να το βάλουμε μέσα. Λοιπόν, νομίζω την είδαμε την κάρτα. Τώρα να δούμε καλύτερα πώς γεμίζετε εσείς. Ένα ψηματάκι ίσα-ίσα για να μην μας φύγουν τα υλικά. Και μειοδοντογλυφίδα γίνεται, αλλά έτσι μονώνεται καλύτερα η μπριζόλα και δεν βγαίνουν τα υλικά από μέσα. Ωραία. Να σου πάρω εγώ το λάχανο από εδώ να σε διευκολύνω, να κόψεις το ροζ λάχανο. Βάζουμε τα διαφορετικά χρώματα, το λάχανο έτσι για να δώσει και λίγο χρώμα, ε. Ναι, ναι, και θα ρίξουμε και λίγο ρόδι στη σαλάτα στο τέλος. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω το ράψιμο δεν είναι δύσκολο. Όχι, βέβαια, τελειώσαμε κιόλας. Έτσι, τις άλλες έχουμε έτοιμες, ραμμένες. Απλά τις φέραμε αυτές μία έτσι για να την δείξουμε πώς θα γίνει, να ξέρει και ο κόσμος. Το λάδι μας έχει κάψει αρκετά, για να δούμε. Όχι. Οπ, κάτι ήρθες. Τζένι, Τζένι. Το μικρόφωνο. Λοιπόν, βάζω εγώ τις μπριζόλες. Ωραία. Εγώ ανακάτευω και τη σαλάτα λιγάκι. Όλοι ωραία, και το φινόκιο. Και το φινόκιο. Τώρα πώς το κόβουν αυτό. Έτσι, καλά πάμε. Το κόβεις κάθετα, έτσι. Έτσι. Βγάζεις την εξωτερική φλίδα. Ναι, ναι. Ωραία, για να μάθουμε κιόλας. Ναι, ωραία. Το φινόκιο είναι ένα πάρα πολύ γευστικό. Είναι ένας βολβός, ωφελεί πάρα πολύ. Έχει αθινόλι, έχει μια γεύση ούζου. Κάνει πάρα πολύ καλό στο αναπνευστικό. Ναι. Μυρίζει ούζο. Είναι κοντινή συγγένεια με το μάραθο. Το λένε και αγριομάραθο. Είναι η ρίζα του. Ο αγριομάραθος μάλλον έχει πιο μικρή ρίζα και αυτό είναι αυτό που φυτεύουν, ο ήρεμος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το είχαμε δει ποτέ, αλήθεια. Κάνει πάρα πολύ καλό και σε εμάς τις γυναίκες ιδίως και στο πεπτικό σύστημα. Βοηθάει πάρα πολύ στην πέψη. Ωραία, λοιπόν, τις μπριζολίτες περιμένουμε μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα και από τις δύο μεριές. Ναι, το δυνάμωσα λίγο για να. Ωραία. Να αρχίζει να. Νομίζω ότι είχα να τρίψω και καρότο. Και καρότο να το τρίψουμε στο δρίφτη. Εκεί είναι. Να κόψω λίγο εγώ το φινόκιο, στα γρήγορα. Η μπριζόλα είναι χωρίς κόκαλο. Είναι με κόκαλο. Έχει ένα μικρό κόκαλο. Έχει το κοκαλάκι. Το μικρό κάτω. Ναι, ναι. Έτσι, αλλά έχουμε φροντίσει να είναι άπαχο το κρεατάκι, να μην είναι πολύ παχύ. Γιατί έχουμε βάλει και τα λιπαρά της λίγο μέσα με το τυράκι. Λοιπόν, από πάνω θα βάλουμε το καρότο που θα τρίψεις και θα βάλουμε και λίγο ρόδο. Ωραία. Τα καρότα είναι καθαρισμένα, πλυμμένα. Μαγειρεύεις στο σπίτι. Ναι, στα παιδιά. Ναι, αμέ. Ωραία. Και εμείς έχουμε 3 παιδιά και μαγειρεύουμε καθημερινώς. Αλλά εγώ είμαι των πειραμάτων. Εντάξει, και εμείς πειραματιζόμαστε για να βγάλουμε μια συνταγή και να πουλήσουμε στο μαγαζί κάποιο κρέας. Το έχουμε φάει, το έχουμε ξαναφάει, το έχουμε δοκιμάσει με κάποια πράγματα μέσα. Το δοκιμάζουμε, όπως φαίνεται. Ναι.
Όχι, εμένα μου αρέσει να αλλάζω κιόλας. Δηλαδή, μία συνταγή που μπορεί να την έχω κάνει 5 φορές με έναν τρόπο, να αλλάζω, ξέρω εγώ, ένα υλικό και να του δίνει μια διαφορετική γεύση. Να τις γυρίσω όλα. Ωραία. Ναι. Το γλυκό που θα φτιάξουμε μετά τι είναι? Το γλυκό που μετά που θα φτιάξουμε είναι ένα πολύ εύκολο γλυκό, το οποίο περιέχει, είναι μια σφολιάτα που πάνω θα τρίψουμε μήλο, λίγες σταφίδες, λίγη ζάχαρη, θα το διπλώσουμε, θα το κόψουμε ροδέλες και θα το ψήσουμε. Έτοιμη σφολιάτα? Έτοιμη σφολιάτα, ναι. Η σφολιάτα είναι ένα δύσκολο φύλλο για να το φτιάξεις, οπότε φέρνουμε έτοιμη. Ωραία. Αυτά εδώ είναι πολύ ωραία να τα κόψουμε. Ό,τι μας μένει δεν το πετάμε, τα βάζουμε μέσα. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε τίποτα. Να βάλω και το ρόδι εγώ. Να βάλεις και το ρόδι, να ρίξουμε αλάτι, λίγο πιπέρι αν θέλουμε. Και το μπαλσάμικο το έχουμε εκεί πέρα. Μπορείς να το θέλεις. Αλάτι που είναι. Κάνω και ένα σιδιάκι. Ωραία. Εδώ έχουμε λίγο αλατάκι να ρίξουμε. Το βάζω έτσι? Ναι, ναι, λίγο αλατάκι. Πισωχέρα είσαι φίλοι. Το θέμα είναι όχι πως φαίνεται, η γεύση πως είναι. Η γεύση είναι ωραία. Όταν συνδυάζεις ωραία υλικά μεταξύ τους, γίνει και μια ωραία γεύση. Λάδι έριξε. Στη σαλατά. Και λίγο λαδάκι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ έχετε βάλει όλα τα πιπεριά. 4 μπριζόλες, τις οποίες τις έχουμε γεμίσει με πιπεριά φινόκιο, πεκορίνο τυρί και πιπεριά φλωρίνης. Α, τι λοιπόν πιπεριά. Θα τις σβήσουμε με το κονιάκ. Ωραία. Εδώ, να το δούμε. Μόλις αρχίσουν και παίρνουν και θα τις ρίξουμε το χυμό πορτοκάλι. Και λίγο χυμό πορτοκάλι. Και μετά μπαίνει το ταψάκι. Μετά, όχι, όπως είναι, θα κλείσουμε το καπάκι, θα μείνουν με το ζουμί του. Θα δέσει η σάλτσα στο τέλος, δηλαδή θα την προσέξουμε, μπορεί να τα ανοίξουμε προς το τέλος για να πήξει. Και σε υψηλή... Σε χαμηλή θερμοκρασία. Μέτρια προς χαμηλή. Περίπου 3/4. Περίπου 3/4 και είναι έτοιμες. Τώρα έχει, έχει ανεβεί η θερμοκρασία. Φαγητό, είναι... Ωραία. Ναι. Να το δούμε και πώς είναι έτοιμο. Βεβαίως. Ναι, ναι, θα το δούμε. Να το φέρουμε τώρα. Ναι, να το δούμε πώς είναι έτοιμο. Ωραία. Για να πάρετε κι εσείς μια ιδέα το πώς πρέπει να είναι όταν θα έχει τελειώσει. Λοιπόν, έτοιμο είναι έτσι. Ωραία. Είναι μπριζόλες και έχουμε τη σάλτσα η οποία είναι δεμένη που μπορεί να τη ρίξουμε από πάνω. Είναι η σάλτσα από το ίδιο, έτσι, από το χυμό πορτοκάλι και από το κονιάκ και, και το ζουμί που βγάζει το ίδιο το κρέας. Αυτή τη σάλτσα τώρα μπορούμε να τη σερβίρουμε με ρύζι, με πατάτες, ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να τη ρίξουμε από πάνω, με χυλοπίτες βραστές, ό,τι μας αρέσει. Καλύτερα. Ωραία. Με σαλάτα. Εντάξει, με σαλάτα είναι πιο ελαφρύ το γεύμα. Οπότε βάζουμε τώρα το καπάκι για να γίνει αυτό και πάμε να φτιάξουμε τώρα... το γλυκό. Όχι, να το σβήσουμε. Να το πρώτα, σβήσουμε να δείξουμε πώς θα σβήνουμε. Μόλις εξατμιστεί λίγο το αλκοόλ από το κονιάκ που ρίξαμε. Γι' αυτό το έκανε τώρα αυτό. Οι παλιές μαγείρισες μαγειρεύανε πολύ με κονιάκ. Και το κονιάκ προέρχεται από σταφύλια, αλλά οι καινούργοι συνήθως προτιμάνε να μαγειρεύουν με κρασί. Το κρασί ίσως να έχει και πιο πολλές πυκτίνες και πίζει πιο πολύ τη σάλτσα, γι' αυτό. Είναι. Και τώρα θα ρίξουμε το πορτοκάλι. Επειδή έχει να κάνει και με παιδιά η τροφή, το μαγείρεμα, το φαγητό στο σπίτι, δεν βάζουμε ούτε πολλά μπαχαρικά, ούτε πολλά αρώματα. Κοιτάμε να είναι έτσι ένα ελαφρύ γεύμα, να το φάνε και εκείνα. Τώρα όποιος βλέπει τον κύριο Γιάννη βέβαια να ρωτιέται γιατί δεν φτιάξαμε αρνί σήμερα, ναι. Τώρα εσείς αναρωτιέστε από πού τον ξέρετε. Το Πάσχα τον είδαμε έτσι σε πρωταγωνιστικό. Έτσι ακριβώς. Κατερινάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το γλυκό, πώς ξεκινάμε τη διαδικασία για το γλυκό. Το γλυκό είμαστε εδώ.
Πάμε. Σφολιάτα λοιπόν. Ναι, είναι ζαχαριάχνη για να τα στολίσουμε. Αυτή εδώ έχουμε καστανή ζάχαρη. Ναι. Εδώ έχουμε σταφίδες. Και έχουμε τη σφολιάτα μας. Mm-hmm. Την οποία την έχουμε αποψήξει. Αρκετά. Θέλεις να σε βοηθήσω? Βέβαια, θα χρειαστεί να κάνουμε μια προετοιμασία για το μήλο, να το καθαρίσουμε, να το στύψουμε και να το βάλουμε. Πάμε να δούμε την κάρτα για τα υλικά για το γλυκό. Ένα φύλλο σφολιάτας, δύο μήλα κόκκινα, μία κουταλιά του γλυκού κανέλα, τρεις κουταλιές καστανή ζάχαρη και 50 γραμμάρια σταφίδες και αυτή την ζάχαρη άχνη για μετά. Ωραία, οπότε τρίβουμε τώρα το μήλο. Ναι, ναι, θα το φτιάξουμε. Με τη φρούδα. Με τη φρούδα. Όχι, 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 θα το καθαρίσω. Την ευκολία εγώ, έτσι. Ναι, 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 όχι, θέλει ένα καθάρισμα. Ναι. Ίσως να έπρεπε να το είχα φέρει καθαρισμένο, αλλά εντάξει, αλλιώς είναι. Να μην μαυρίσει. Αλλιώς είναι να το δείχνεις. Ωραία. Τώρα είμαι εγώ στη μέση. Ναι, πού να το καθαρίσω, σένα. Εδώ. Και είχα κάνει τη ζάχαρη εγώ, όχι πάνω εκεί. Πάρε εδώ. Ναι, όχι πάνω εκεί είχα κάνει. Πάρε εδώ, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλουμε έναν τρίστη, Γουγουλά. Ωραία, λοιπόν, εγώ σας αφήνω να κάνετε την προετοιμασία. Βέβαια. Πάμε εμείς να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας για σήμερα, την επόμενη καλεσμένη και να δώσουμε ίσως και κανένα δωράκι, γιατί έχουμε και μουσικά quiz να κάνουμε. Α, πολύ λοιπόν, ωραία. Μέχρι να γυρίσω, ναι, θα είμαστε έτοιμοι. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, από την κουζίνα στο πιάνο. Ένα βήμα. Μαζί πάει, Δάφνη Λέμπερου. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή αρχή. Καλώς σας ήρθατε. Έχουμε. Λοιπόν, εσείς οι δύο έχετε βγάλει ένα φοβερό καινούριο CD με 6, αν δεν κάνω λάθος, καινούργια τραγούδια. Πολύ ωραία, δεν έχω να πω τίποτα. Ερμηνεία Δάφνη Λέμπερου. Μουσική. Τυποφαινόμενο. Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα και από το καινούριο CD. Στην ίδια χώρα. Και μουσικό quiz. Ναι, 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 βέβαια. Το ζούμε και οι δυο στην ίδια χώρα που είναι σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και μουσική Στέφανο Κόκαλη. Ωραία. Πάμε. Ζούμε κι οι δυο στην ίδια πόλη, μα δεν υπάρχεις πουθενά. Φαίνεται ο κόσμος πως γερνά στο τίποτα που προσκυνά και δεν υπάρχουν άλλοι ρόλοι. Μην τυραννιέσαι, δεν θα ζήσω μήτε ποτέ θα σε ενοχλήσω. Ζούμε κι οι δυο στην ίδια χώρα, μα είμαστε χώρες μακρινές κι όλα μας δείχνουν ειδονές με τα ρολόγια λάθος ώρα. Πότε στον κόσμο αυτό που ζούμε, πότε δε θα συναντηθούμε. Που έχεις φύγει κι αυτό που δεν θα μας συμβεί κι οι δυο μας ζούμε σε κλουβί που πάντα η πόρτα του ανοίγει. Μα δεν υπάρχει ελευθερία για να γραφτεί
ιστορία. Ζούμε κι οι δυο στην ίδια χώρα, μα είμαστε χώρες μακρινές κι όλα μας δείχνουν ειδονές με τα ρολόγια λάθος ώρα. Πότε στον κόσμο αυτό που ζούμε, πότε δε θα συναντηθούμε. Δεν υπάρχει ελευθερία για να γραφτεί μια ιστορία. Ζούμε κι οι δυο στην ίδια χώρα, μα είμαστε χώρες μακρινές κι όλα μας δείχνουν ειδονές με τα ρολόγια λάθος ώρα. Πότε στον κόσμο αυτό που ζούμε, πότε δε θα συναντηθούμε. Μπράβο! Ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όταν το άκουσα για πρώτη φορά, ομολογώ να πω ότι ανατρίχιασα. Μπράβο. Λοιπόν, θα ακούσουμε κι άλλα στη συνέχεια. Ναι. Θα ακούσουμε κι άλλα τραγούδια από το CD και μετά έτσι πιο θα έχουμε... αυτό. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το δώρο μας για σήμερα. Μήπως και το δώσουμε με την πρώτη... Αμέ, μακάρι. Τέλεια. Για να δούμε ποιον έχουμε ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν σας ακούω καλά μόνο. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αθήνα. Από Αθήνα. Ωραία. Μας ακούτε καλά τώρα? Λίγο καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό χειμώνα, καλή αρχή, πολλές καλές επιτυχίες. Να σας πω ότι μας λείψατε, σας ψάχναμε να δούμε πού είσαστε, δεν σας βρίσκαμε. Και χαίρομαι πολύ που κάνετε μια καινούργια αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καφεδάκι έχετε πιει? Φαντάζομαι ναι, τώρα τέτοια ώρα έχετε πιει ναι, καφεδάκι. Ναι, τέτοια ώρα, ναι, γιατί ασχολούμαι με τα οικιακά, δεν γίνεται αλλιώς τέτοια ώρα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε μουσικό quiz με τον Στέφανο? Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, είστε και οι πρώτοι για την φετινή σεζόν που θα... Εύχομαι να είμαι τυχερή και να πάνε όλα καλά. Ωραία, για πάμε. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθω καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν. Σόλα μια κόκκινη γραμμή. Εκεί. Μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αλλά τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι. Τραβάω λοιπόν σόλα μια κόκκινη γραμμή. Αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Τι την κάνω την αγάπη που είχε λάθος διαδρομή? Σβήνω. Ναι. Μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Και έμεινε άλλος ένας στίχος. Ορίστε. Έμεινε άλλος ένας στίχος. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Κάτι για στιγμή λέει, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, κρίμα. Λοιπόν, την επόμενη φορά, κρίμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια γραμμή. Ωραία, πάμε σε λίγο, πάμε να δούμε τι έχει γίνει το γλυκό μας. Λάτε. Και επιστρέφουμε. Έχουμε και στις μπριζόλες. Λοιπόν, ναι, να δούμε και τις μπριζόλες, μην ξεχάσουμε και μας καούν. Όχι, όχι, δεν θα καούν. Οι οποίες βράζουν στην ηρεμία τους. Ωραία. Χρειάζονται. Μισή ώρα, τρία τέταρτα, τα χρειάζονται σίγουρα. Λοιπόν, είμαστε τώρα εδώ πέρα για να φτιάξουμε τις ρολέτες μήλου. Ωραία. Θα ρίξουμε το μήλο, θα το απλώσουμε, το έχουμε τρίψει και το έχουμε στύψει καλά με τα χέρια μας. Απλώνουμε παντού το μηλαράκι. Χρειαζόμαστε δύο μήλα.
για αυτή τη σφολιάτα. Τουλάχιστον. Ωραία. Αν κάποιο θέλει πιο έντονη γεύση μήλου, μπορεί να βάλει και τρίτο μήλο. Αν θέλει περισσότερο να είναι πιο γλυκό, μπορεί να βάλει περισσότερη ζάχαρη. Ωραία. Και βάζουμε την καστανή ζάχαρη. Καστανή ζάχαρη, ναι. Τραγανίζει και είναι πιο νόστιμη αυτή η ζάχαρη από την λευκή. Μην τη λυπηθείτε. Χρειάζεται. Χρειάζεται, γιατί το γλυκό μας είναι πολύ. Ωραία. Okay. Βάζουμε λοιπόν παντού. Λίγο, είναι έτοιμη. Στα φιδιά. Θα βάλουμε εδώ στην άκρη, έτσι, σε μια μεριά σταφίδες. Α, μόνο στη μία μεριά. Μόνο στη μία μεριά, ναι. Και καθώς το ψήνουμε, μπορεί κάποια σταφίδα να... Ναι. Να καεί, θα τη βγάλουμε, θα την αποσύρουμε όταν τα έχουμε για σερβίρισμα. Ωραία. Αυτό τώρα θα το πιάσουμε σιγά σιγά, θα το κάνουμε... Α, και λίγη κανέλα. Ξεχνάγαμε και είναι το καλύτερο. Όλη η γεύση. Ο Γιάννης θα σας δείξει πώς τα έχουμε φέρει από το σπίτι έτοιμα. Θα τα στολίσουμε λίγη. Ωραία, ζάχαρη άχνη. Δείξτε μας, ναι, πώς το κάνουμε το ρολάκι. Ναι. Το κάνουμε έτσι ρολέτα, εγώ θα το πιάνουμε έτσι σφιχτά. Ωραία. Θα βάμε προσεκτικά το. Ναι. Βέβαια, το εδώ χαρτάκι. Με τη ζέστη του τώρα στούδιο, έχει λίγο έχει σφολιάτα. Ωραία, δεν πειράζει. Εξηγήστε μας πώς το κάνουμε. Ναι. Το έχει λιώσει η ζύμη. Θα μας. Το κάνουμε ρολέτα, θα το κόψουμε ροδέλα. Ναι. Θα τα τοποθετήσουμε στη λαδόκολα και θα το ψήσουμε. 40 λεπτά στους 160 βαθμούς. 40 λεπτά στους 160, ναι. Πάνω κάτω. Στον αέρα. Στον αέρα. Ναι, ναι. Ωραία, έτσι είναι τα έτοιμα. Έτσι είναι τα έτοιμα, θα τα γαρνίρουμε με λίγη. Έχουμε ένα δεκόρ ακόμα. Ζάχαρη άχνη για να είναι ωραία. Το φινίρισμα. Και γίνονται πάρα πολύ ωραία. Η σφολιάτα δεν μας έκανε τη χάρη. Έχει ξεπαγώσει αρκετά λόγω της ζέστης. Έτσι, αυτό το χρειάζεται οπωσδήποτε και για φιγούρα, αλλά και να μας δώσει λίγη γλύκα παραπάνω. Πω. Εντάξει. Λοιπόν. Η σφολιάτα καλό είναι να είναι λίγο παγωμένη πριν τη βγάλουμε. Πώς γίνεται όταν πάω να φάω ένα να με πιάνει η κάμερα. Αυτά είναι σκέτα, χωρίς μήλο. Αυτά είναι με το μήλο. Αλλά η σφολιάτα πολύ αυτό ωραία είναι μπορούμε να την κάνουμε και έτσι πιο ξεροψημένη και τραγανή. Και είναι πάρα πολύ γνωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς μενούμε 20 ευρώ από σαλάτα. Από σαλάτα. Μπριζόλα γεμιστή, ναι. Και γλυκό φοβερό. Και όχι μόνο, μπορούμε να πάρουμε με τα 20 ευρώ ψωμί, διάφορα έτσι να το συνοδεύσουμε, λίγο τυράκι και ένα κρασί ωραίο για να φάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κιμ. Και εμείς καλή ευχαριστούμε. Αρχή. Καλή αρχή, καλή, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, όσο θα φάω εγώ τώρα το ωραίο αυτό το στριφτό με τη σφολιάτα, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε στο χρηστικό. Λοιπόν, λάστιχα είναι το θέμα μας για σήμερα, Βασίλη. Πότε πρέπει να τα αλλάξουμε, τι πρέπει να προσέξουμε και πώς έχουμε αλλάζουμε φέρει δύο λάστιχο, λάστιχα. Ένα λάστιχο για αυτοκίνητο πνευματικό και ένα λάστιχο για 4x4 SUV ή αλλιώς Jeep, όπως τα λένε πολλοί. Καταρχήν να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η μοναδική επαφή του αυτοκινήτου με το δρόμο, όσο καλό και να είναι το αυτοκίνητο, είναι το λάστιχο. Άρα πρέπει να έχουμε καλό λάστιχο και ειδικά στους ελληνικούς δρόμους που είναι, όλοι ξέρουμε πώς είναι, γλιστράνε, αλλού φρενάρεις, αλλού βρίσκεσαι. Το Α και το Μ είναι τα λάστιχα. Βέβαια, πολλοί θα πούνε ότι εδώ υπάρχει οικονομική κρίση. Ναι, μεν οικονομική κρίση, αλλά αν τα βάλουμε κάτω και τα κάνουμε τις πράξεις, θα δούμε ότι μας συμφέρει πολύ περισσότερο να έχουμε αγοράσει καινούργια λάστιχα από το να κυκλοφορούμε μεταχειρισμένα ή παλιά. Δηλαδή, καλύτερα να αφήσουμε τη γρατζουνιά. Είδα ότι οι άντρες πώς αντιδρούν έτσι. Δηλαδή, τι έχει μια γρατζουνιά πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Τίποτα. Τίποτα. Αυτό λέω. Να μείνει η γρατζουνιά εκεί που είναι χωρίς να το βάψουμε. Σωστά. Και να αλλάξουμε τα λάστιχα. Γιατί τα λάστιχα έχουν να κάνουν με την ασφαλειά μας. Όχι μόνο εμάς, τη δικιά μας, τη δική μας. Των επιβατών, των παιδιών μας, των περαστικών. Άρα δηλαδή εσύ σημαντικό δεν είναι. Έχει γρατζουνιά και έπαθε εγκεφαλικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πρέπει να προσέξουμε. Όταν θα πάμε να αγοράσουμε ένα λάστιχο ή να ξεκινήσουμε ότι πότε πρέπει να αλλάξουμε λάστιχο. Να πούμε κάτι πολύ απλό, γιατί οι περισσότεροι, οι 9, να μην πω οι 10 στους 10, οι 9 στους 10, δεν ξέρουν τι λάστιχο να αγοράσουν. Πηγαίνουν στο πρώτο βουλκανιζατέρ, έχουν κάποιο γνωστό και λένε, πες μου ποιο είναι το καλύτερο. Λογικό είναι. Και το πιο φθηνό.
και το πιο φθηνό. Λογικό είναι αυτός ο οποίος πουλά τα λάστιχα να θέλει να σου πλασάρει το αυτό που έχει περισσότερο κέρδος. Σωστά. Άρα, εδώ και ένα χρόνο περίπου, οι εταιρείες mm-hmm. έχουν βγάλει ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο, ενεργειακό αυτοκόλλητο. Πώς είναι οι ηλεκτρικές συσκευές, mm-hmm. που λέμε ενεργειακής κλάσης Α, Β κλπ. Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Και όπως μπορεί να δείξει τώρα και η κάμερα, αυτό το αυτοκόλλητο είναι βάση νομοθεσίας. Πρέπει να υπάρχει σε όλα τα καινούργια ελαστικά. Mm-hmm. Δείχνει τρία πράγματα. Τι είναι αυτά? Είναι αυτό το σηματάκι, το οποίο μας δείχνει εδώ ότι το συγκεκριμένο ελαστικό δεν έχει και την καλύτερη κατανάλωση στο καύσιμο. Mm-hmm. Εδώ στο βρεχμένο είναι η απόδοση που έχει στο βρεχμένο. Εδώ βλέπουμε ότι στο βρεχμένο έχει τέλεια απόδοση το συγκεκριμένο. Μπορεί να εξαρτάται και από τα λάστιχά μας το τι καταναλώνουμε σε βενζίνη. Βεβαίως. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι μπορεί να γλιτώσουμε χρήματα αν βάλουμε καινούργια ελαστικά. Αυτό δηλαδή δεν ενδείκνυται το συγκεκριμένο για να έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό εδώ το λάστιχο, επειδή είναι πολύ μεγάλο, είναι για αυτοκίνητα λίγο ακριβά. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει κιόλας mm-hmm. η κατανάλωση. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι το τρίτο εδώ στοιχείο, ο θόρυβος των ελαστικών. Το Ωραία. Συγκεκριμένο βγάζει σε μια συγκεκριμένη μέτρηση 74 δεσιμπέλ. Εδώ μπορεί ο καθένας, ανάλογα με τις ανάγκες του. Κάτσε τον δεσιμπέλ αυτό τώρα. Τι φασαρία κάνει, α, σε μια συγκεκριμένη κάνει. Ταχύτητα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν ελάστικα που μπορούν να κάνουν 80 δεσιμπέλ, αλλά πιο χαμηλά. Και δηλαδή κάποιος, εσύ παραδείγματος χάρη δεν ξέρω, δεν γνωρίζεις πολλά από ελάστικα. Ανάλογα τις ανάγκες σου, ποιες είναι οι ανάγκες σου, να βγαίνεις γρήγορα. Όχι, με ασφάλεια, μάλλον. Ή θέλεις παραδείγματος χάρη να στο βρεχμένο, ναι. στο βρεχμένο εδώ. Ναι, και στο βρεχμένο, σίγουρα. Ναι, αυτό ενδείκνεται για βρεχμένο δρόμο. Mm-hmm. Είναι στην ενεργειακή Υπάρχουν κλάση. Υπάρχουν και κάποια που δεν ενδείκνονται για βρεγμένο δρόμο. Βέβαια, κάποιος ας πούμε μπορεί να θέλει το λάστιχό του να έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο που καίει 5 λίτρα, με το λάστιχο μπορείς να μειώσεις έως και 10% την κατανάλωση καυσίμου. Πότε το αλλάζουμε, όταν το προφίλ καταφέρνει. Πολύ σημαντικό αυτό. Το λάστιχο κανονικά το αλλάζουμε όταν έχει κάνει γύρω στα 25 με 30 χιλιάδες χιλιόμετρα. Αναφέρομαι φυσικά σε αυτούς που κάνουν μια φυσιολογική οδήγηση. Τώρα αν είσαι στο φανάρι και βλέπεις το διπλανό αυτοκίνητο και θες να κάνεις κοντρούλες, εκεί το αλλάζει λίγο πιο γρήγορα, λιώνει το λάστιχο. Και κάτι το οποίο είναι σημαντικό εδώ, αυτό που ρώτησες, mm-hmm. εδώ αν μπορεί να γυρίσει τώρα λίγο η κάμερα, να δείξουμε κάτι. Εδώ έχει κάτι εγκοπές, δεν ξέρω αν τις βλέπεις. Ναι. Είναι μία, δύο, τρεις εγκοπές, σωστά. Όταν το λάστιχο πατηθεί, λιώσει, φτάνει σε αυτές τις εγκοπές. Εδώ σου λέει από μόνο του το λάστιχο ότι καλό είναι Άλλαξε να προχωρήσεις σε αλλαγή. Λοιπόν, το πώς αλλάζουμε λάστιχα θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι, να το εδώ, δούμε. Εδώ, ζωντανά. Την επόμενη εβδομάδα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να το σπρώξω. Προσοχή αυτό. Τώρα, ειδικά με τις βροχές. Έφυγε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα θέματα. Λοιπόν, για καθίστε, για καθίστε. Έχετε αλλάξει λάστιχο? Εγώ ούτε ότι είχα γρήγορο στο αυτοκίνητό μου, δεν γνώριζα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε εδώ και τα υπόλοιπα παιδιά, για να πάμε και στα θέματα τους. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο που θα μας πει τι ταινίες θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα. Την Αγγελική Στόγια από το govastileto.gr. Καλημέρα. Και τον Κώστα, ο οποίος, ο Κώστας Παπαποστόλου, θα μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει στα social media. Ακριβώς, καλημέρα. Και να ξεκινήσουμε από αυτό, Κώστα. Ποια ήταν έτσι τα tweet της εβδομάδας που μας πέρασε? Λοιπόν, Κιμ, ψάξαμε όλοι μαζί να βρούμε ποια είναι τα καλύτερα tweet που ψηφίζουν οι χρήστες στο ίντερνετ. Και βρήκαμε κάποια ενδεικτικά από αυτά να πούμε mm-hmm. και σου έχω φέρει εδώ πέρα. Τα καλύτερα, έτσι όπως τα έχουν ψηφίσει οι ίδιοι οι χρήστες του διαδικτύου. Ωραία. Λοιπόν, ένα. Αντέντε είναι αυτό που πεινάς τόσο που βαριέσαι να περιμένεις να γίνουν τα μακαρόνια και τα βγάζεις πιο νωρίς, ε. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε περάσει. Εγώ το έχω κάνει πολλές φορές αυτό. Όταν είμαι μόνος μου από την πείνα, τα βγάζω πολύ πιο νωρίτερα τα μακαρόνια. Επόμενο. Ο Έλληνας οδηγός σου δίνει προτεραιότητα μόνο αν είναι παρκαρισμένος. Όποιος οδηγεί, νομίζω το ξέρει καλύτερα αυτό. Και αυτό το μπορώ να το πω κι εγώ, ότι δεν είμαι φαν της προτεραιότητας. Λοιπόν, και το τρίτο. Μπράβο, τι να σας πω, μπράβο. Εγώ λέω αλήθεια. Λοιπόν, και το τρίτο και το τελευταίο είναι ότι μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, εκτός από την δημοκρατία, γεννήθηκε και το θέατρο. Πολύ σημαντικό για όλα τα γεγονότα που είχαν γίνει και τις προηγούμενες εβδομάδες, που με τη σύλληψη της Χρυσής Αυγής, νομίζω γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα tweet το οποίο αφορά να μας δείξει ότι δεν είναι μόνο δημοκρατία, αλλά ήταν και το θέατρο.
Μάλιστα. Κώστα, λοιπόν, μαζί θα βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στον τουιτόκοσμο, στα social media και ό,τι άλλο έτσι μας δίνει το διαδίκτυο. Και ότι μας γράφουν και οι χρήστες φυσικά στις επίσημες σελίδες του Μαγκαζίνο Life, στο Facebook και στο Twitter. Ακριβώς, θα τα παρακολουθείς εσύ αυτά. Πάμε τώρα να δούμε τι μας λέει το govastileto.gr. Αγγελική, καλημέρα. Τι θέμα μας έχεις φέρει καλημέρα, σήμερα. Καλημέρα, Κιμ. Καλή αρχή. Λοιπόν, έχω φέρει ένα πολύ ωραίο θέμα. Έχει να κάνει, αφορά τις γυναίκες, αλλά και οι άντρες μπορούν να το ακούσουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους άντρες, γιατί και οι άντρες θα πάρουν ιδέες και θα δώσουν συμβουλές στις συντρόφους τους, στις συζύγους τους. Δηλαδή, η Χάλι Μπέρι είναι μια γυναίκα η οποία έχει πατήσει πια τα 45, έχει περάσει, μη σας πω, τα 45 έτη. Έγινε και πρόσφατα μανούλα. Και όπως καταλαβαίνετε, θέλει. Αυτές τις ηλικίες, μην τις λέτε έτσι απότομα. Γιατί? Μάλλον δεν μας ακούει η Χάλι Μπέρι, οπότε δεν μας ακούει η Χάλι Μπέρι, οπότε λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, η Χάλι Μπέρι έχει μυστικά ομορφιάς, γι' αυτό και δείχνει να αναρωτιέστε πάντα νέα, όμορφη, φρέσκη και λαμπερή. Και ξεκινάμε με το πρώτο. Ξέρει πάντα πότε πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Ένα από τα πιο σημαντικά μυστικά της είναι ότι 3 με 4 φορές τον χρόνο επισκέπτεται την αισθητικό της και κάνει καθαρισμούς προσώπου και μάσκες ομορφιάς. Θεραπεία στο δέρμα, με λίγα λόγια. Mm-hmm. Ένα άλλο πολύ σημαντικό μυστικό της είναι ότι αποφεύγει τη ζάχαρη, γιατί τη θεωρεί δηλητήριο, Κιμ. Και για το σώμα και για το δέρμα. Και την έχει αντικαταστήσει με ένα υποκατάστατο της ζάχαρης, το οποίο λέγεται ξυλιτόλι. Ναι. Δεν το γνώριζα. Υπάρχει ενημερώθηκα και εγώ. Στην Ελλάδα δεν ναι. Υπάρχει. Υπάρχει στις τσίχλες. Μπράβο. Πολλά προϊόντα υπάρχει στις τσίχλες. Εκεί θα βάλω τσίχλες στο καφέ μου, δεν είναι. Κάπως αλλιώς πρέπει να το βρω. Επίσης, γίνεται η ίδια στη λίστα. Θα το ψάξουμε αυτό όμως. Φαρμακείο. Ενδιαφέρον. Φαρμακείο. Ίσως. Ναι, τη στέβια από εκεί την αγοράζω. Δεν πίνω εγώ ζάχαρη. Είναι ξυλιτόλι, δεν είναι στέβια αυτό που. Ναι, τη βρίσκω όμως στο φαρμακείο τη στέβια. Α, τη βρίσκεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ψάξουμε, το έχουμε την άλλη εβδομάδα. Και την ξυλιτόλι, σημαντικό αυτό, ότι χρησιμοποιεί η Χάλι Μπέρι και στην κόρη της. Τη δίνει και στην κόρη της αυτό συγκεκριμένο υποκατάστατο ζάχαρης. Πάμε στο επόμενο. Η Χάλι Μπέρι γίνεται στυλίστρια του εαυτού της. Ναι, μεν ακολουθεί, κοιτάει τη μόδα, θέλει να είναι ενημερωμένη, να είναι πάντα in fashion. Ωστόσο, φοράει πάντα ό,τι της αρέσει και της δίνει έτσι αυτοπεποίθηση. Και άλλα πολλά. Ωραία. govastileto.gr. Περισσότερα. Ωραία. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε, ακριβώς, τελεία. Σινεμά. Κωνσταντίνε, σινεμά. Οι νέες πρεμιέρες βγήκαν την Πέμπτη και γι' αυτό σήμερα Σάββατο, ότι καλύτερο από τους γονείς να πάρουν τα παιδάκια τους και να πάνε σινεμά, να δουν μια ταινία μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα ένα σχέδιο λοιπόν. Πάμε σήμερα. Εγώ απεσιότατος, νούμερο 2. Η άλλη ταινία, η πρώτη, είχε βγει το 2010, είχε πάει πάρα πολύ καλά, οπότε γύρισαμε και δεύτερη. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε έναν κακό, ο οποίος προσλαμβάνεται από μια διεθνή οργάνωση που καταπολεμά το έγκλημα. Παιδικό είναι αυτό. Παιδικό. Και του αναθέτουν, να συλλάβει έναν κακό. Μια και ο ίδιος ήταν πρώην κακός, άρα ξέρει πώς λειτουργούν οι κακοί. Αυτό είναι όλα σε παιδική ταινία. Αυτό σε παιδική ταινία, ναι. Κινούμενα σχέδια είναι. Κινούμενα σχέδια, ναι. Για πάμε να δούμε το τρέιλερ. Για να δούμε το τρέιλερ για να δούμε και περισσότερα. Καληνύχτα, Edith. Καληνύχτα, Μάργο. Όπα, για χαλάρωσε, σε ποιον στέλνει μήνυμα. Στην Avery. 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 Αυτό είναι όνομα αγοριού ή κοριτσιού. Έχει σημασία. Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Εκτός αν είναι αγόρι. Ξέρω τι σε κάνει αγόρι. Αλήθεια. Το καραφλό σου κεφάλι. Βάω, ναι. Καμιά φορά το κοιτάζω και φαντάζομαι ότι βγαίνει ένα κοτοπουλάκι. Πιπ, πιπ, πιπ. Καληνύχτα, Άγνες. Μη μεγαλώσεις ποτέ. Κύριε Γκρου, πράκτορας Λούσι Wild, της οργάνωσης αντικακούργων. Θα πρέπει να έρθετε μαζί μου. Μα, συγγνώμη, εγώ... Ακτίνες, πάμε! Ξέρετε καλύτερα να αποκαλύπτετε τα όπλα σας αφού τα χρησιμοποιείτε. Παραδείγματος χάρη. Κραγιόν ηλεκτροσόκ! Μπες μέσα! Από την Illumination Entertainment. Φέτος είμαστε η οργάνωση αντικακούργων. Πολεμάμε το έγκλημα σε παγκόσμια κλίμακα.
ξεφύτρωσε καινούριος κακούργος. Εσύ ξέρεις πως σκέφτεται ένας κακούργος, γι' αυτό σε φέραμε εδώ. Βελόνες και πινέζες! Είμαι ο διευθυντής της οργάνωσης, Σάιλας Κρύο Ποπός. Ποπός. Γελάσαμε. Εγώ απεσιότατος 2. Αλήθεια θα σώσεις τον κόσμο? Και βέβαια, μωρό μου, ο Γκρου αναλαμβάνει δράση με σποραμάξια, μαραφέτια. Πώς δουλεύουν, πες μου. Και όπλα. Με τη φωνή του Γιάννη Ζουγανέλη. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες, έτσι, τα κινούμενα σχέδια. Νομίζω πιο πολύ μου αρέσουν εμένα παρά στα παιδιά. Ναι, συνήθως έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, να δείξουμε και το CD σας που έχει αυτά τα ωραία τραγούδια. Αυτό. Ζούμε και οι δύο στην ίδια χώρα. Λοιπόν, πριν ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι από το CD αυτό, να σε ρωτήσω πού μπορούμε να σε ακούσουμε. Ναι, απόψε θα είμαι στο καφέ Αιωλία στο Ήλιον, Εάντος 99. Έχω live απόψε με τον Στέλιο Ζαχαριάδη. Επίσης, Πέμπτη βράδυ και Κυριακή μεσημέρι είμαι στην Αργυρούπολη, στον χορό των γεύσεων. Mm-hmm. Και από 1η Νοεμβρίου θα είμαι Παρασκευή Σάββατο στον Ακροβάτι, στο Μεταξουργείο, με την Κρινιό Νικολάου και τον Ανδρέα Τολάφη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε να σε ακούσουμε εκεί από κοντά. Αλλά τώρα θα σας ακούσουμε εδώ. Ποιο θα πείτε τώρα? Ναι, θα πούμε τα ξηράφια σε στίχους Ρεβέκα Ρούση, μια σπουδαία στιχουργού της γενιάς μας, σε ένα τραγούδι πολύ επίκαιρο. Ωραία. Πάμε να σας απολαύσουμε.
κάπως έτσι κλείνει αυτή η πρώτη εκπομπή. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 10 η ώρα ακριβώς το πρωί να πιούμε μαζί το καφεδάκι μας. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πολλά θέματα. Σας περιμένω. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και θα κλείσουμε έτσι μουσικά σήμερα. Πρεμιέρα είχαμε. Καλή αρχή, καλή συνέχεια. Πάμε να κλείσουμε μουσικά. Πάμε.